Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, σήμερα και άλλη μία εκπομπή παρεμβάσεις από το Star Βορείου Ελλάδος. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι το πολυνομοσχέδιο είναι αυτό το οποίο μόνο πολύ το ενδιαφέρον από πλευράς επικαιρότητας, οι εξελίξεις γύρω από το Σκοπιανό, οι δηλώσεις, οι τοποθετήσεις, η συνάντηση του κυρίου Κοτζιά με τον ομόλογό του από το γειτονικό κράτος, η συζήτηση γενικότερα για το συλλαλητήριο το οποίο προγραμματίζεται. Τοπικά τώρα και περιφερειακά ευρύτερα, βγήκε το ΦΕΚ, πρέπει να πούμε. Είναι αυτό, είναι το φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης που αναφέρεται σε μία από τις αποφάσεις, τροποποίηση απόφασης περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεως εγγράφων και άλλων πράξεων στους αντιπεριφερειάρχες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρέπει να πούμε, όταν το διαβάζεις για πρώτη φορά δεν βγάζεις και μεγάλη άκρη, όμως η απόφαση αυτή αναφέρει ότι ανακαλούμε απόφαση κατά το μέρος που αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και μεταβιβάζουμε στο Χρήστο Γεώργη Τσόπουλο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, τις αρμοδιότητες του άρθρου 1 που αφορά στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Υποδομών και Περιβάλλοντος, την ευθύνη παρακολούθησης, συντήρησης και ασφάλειας της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Στο Χρήστο Λιθυρόπουλο, τις αρμοδιότητες του άρθρου 2 που αφορά στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, την υπόδειξη υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, την εκπροσώπηση της περιφέρειας δικαστικός ή εξοδίκος για ζητήματα που αφορούν αντικείμενα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Στο Χρήστο Γεωργιτσόπουλο, οι αρμοδιότητες του άρθρου 3 της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στη Γεωργία Χειράκη τις αρμοδιότητες του άρθρου 4 στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, στον Κωνσταντίνο Κινατζίδη τις αρμοδιότητες του άρθρου 5 της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και επίσης στην Γενική Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται 18 Δεκεμβρίου, να δημοσιευτεί εστάλη από τον κύριο Μέτιο 18 Δεκεμβρίου του 2017. Δημοσιεύτηκε στο τεύχος δεύτερο της εφημερίδας της κυβέρνησης με αριθμό φύλου 4.740 στις 29 Δεκεμβρίου του 2017. Φυσικά και θα έχουν το δικαίωμα να τοποθετηθούν και περιφερειακοί σύμβουλοι. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Περιφερειάρχη. Πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο από όσο καταλάβαμε, γιατί το τηλέφωνο ή πήγαινε σε το κινητό τηλέφωνο του Περιφερειάρχη ή πήγαινε μέσα σε σταματούσε και έλεγε προωθείτε ή αναμονή ή οτιδήποτε άλλο, ή δεν το σήκωνε ή συνεργάτης του ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Δεν ξέρουμε φυσικά. Περιμένουμε να δοθούν κάποιες εξηγήσεις, όχι με επιστολές, γιατί έχει γίνει ένα τέλειωτο, θα το χαρακτηρίζαμε έτσι, ταχυδρομείο η Δράμα τις τελευταίες ημέρες. Ο ένας στον άλλον στέλνει επιστολές, πρέπει να πούμε. Είναι μια νέα μορφή ίσως άσκησης πολιτικής σε επίπεδο νομού Δράμας. Ένας από τους φορείς που τοποθετήθηκαν και φυσικά έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν και όσοι θέλουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να τονίσουμε πάντως ότι με αυτή την απόφαση ουσιαστικά μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που είχαν δοθεί από τον αείμνηστο Παυλίδη στον κύριο Πατακάκη στους 4 περιφερειακούς συμβούλους της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Διατηρεί κάποιες αρμοδιότητες ο κύριος Πατακάκης. Θα δούμε φυσικά πώς θα λειτουργήσει αυτό το νέο σχήμα. Ένας από τους φορείς που είχαν τοποθετηθεί και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σαν ξενοδόχοι είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων του νομού της Δράμας, ο κύριος Άγγελος Καλίας, ο οποίος είναι και στην Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων. Κύριε Καλία, καλή χρονιά καταρχάς. Καλή χρονιά, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε και εκλεγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στην Box, έχοντας τη θέση του έφορου δημοσίων σχέσεων. Μάλιστα. Δηλαδή ασχολείστε πανελλαδικά με τις δημόσιες σχέσεις. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι γνωρίζετε και εσείς αυτή την εξέλιξη. Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί. Γνωστή, πρέπει να πούμε. Ακριβώς. Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί. Οκ.
Okay, το περιμέναμε. Για να είμαστε. Περιμέναμε ότι θα γίνει η κατανομή των καθηκόντων. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω εγώ, βέβαια, όπως το διαβάζετε εσείς, είναι τα καθήκοντα λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου. Αυτό είναι ένα θέμα. Ή μάλλον το καταλαβαίνω, βέβαια. Το θέμα είναι να το καταλάβει ο κόσμος. Και γιατί θέλω να τοποθετηθώ ξεκινώντας έτσι, διότι όταν ο κύριος αντιπεριφερειακής. Ουσιαστικά για το χιονοδρομικό κέντρο. Για το χιονοδρομικό κέντρο αναφερόμαστε. Εμείς ενδιαφερόμαστε για την τουριστική ανάπτυξη του νομού Δράμας. Αυτό είναι, αν θέλετε, η αγωνία των ξενοδόχων, των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Τι γίνεται με το μέλλον του τουριστικού κομματιού της Δράμας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάνω σε αυτό εστιάζουμε και πάνω σε αυτό τοποθετούμαστε. Όταν λοιπόν πριν από ένα μήνα ο κύριος Μέτιος, μετά την επιστολή του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, γιατί καλό είναι να τα κοινωνίζει και η κοινωνία αυτά πέρα από εμάς που τα συζητάμε και μεταξύ μας, πήρε τις αρμοδιότητες ή είχε βγάλει την επιστολή ότι αφαιρεί αρμοδιότητες από τον κύριο Πατακάκη, ο οποίος κύριος Πατακάκης είχε βγάλει ένα δελτίο τύπου το οποίο έλεγε ότι ο κύριος Μέτιος δεν κάνει δύο πράγματα. Δεν ασχολείται με το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού και δεν δίνει τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες πρέπει και δεν ασχολείται με τον Ε61 και ασχολείται με άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν εστίασε σε αυτά τα δύο πράγματα. Η απάντηση λοιπόν του κυρίου Μέτιου ήταν ότι εγώ του αφαιρώ τα καθήκοντά του. Σήμερα λοιπόν που δημοσιεύεται το ΦΕΚ, σε αυτά τα δύο θέματα, σε ένα από αυτά τα δύο θέματα, στο χιονοδρομικό κέντρο, συνεχίζει ο κύριος Μέτιος να αφήνει τις αρμοδιότητες στον κύριο Πατακάκη. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει. Θέλει να μας πει ότι σε έναν άνθρωπο στον οποίο έχει έρθει κόντρα πολιτικά, σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχει απέναντί του, στον αντιπεριφερειάρχη Δράμας, στον οποίο δεν συμφωνεί είτε με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, είτε δουλεύει, είτε γιατί έχει κάνει παρατυπίες, είτε για οτιδήποτε άλλο, του επιτρέπει ή του συνεχίζει να του αφήνει τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Όταν ο ίδιος ο Πατακάκης γύρισε και είπε. Για το οποίο, χρήμα... πολύ φασαρία, για το οποίο έγινε φασαρία. Δηλαδή, αυτό με ξεπερνά σαν άνθρωπο. Με ξεπερνά σαν άνθρωπο. Δηλαδή, αμή τι άλλο, εγώ θα περίμενα να δω ότι ο κύριος Μέτιος. Από τη στιγμή που πάει απέναντι στον κύριο Πατακάκη για το χιονοδρομικό κέντρο και για τον Ε61, αυτά τα δύο τα αναθέτει κάπου. Βέβαια, η απάντηση υπάρχει. Η απάντηση είναι ότι δεν τολμά κανείς, μα κανείς, να ασχοληθεί με το χιονοδρομικό κέντρο. Ο μόνος ο οποίος τολμούσε να ασχοληθεί και συνεχίζει να τολμά είναι ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας. Και εδώ είναι καλό για να ξεκαθαρίζουμε και το ποιοι νοιάζονται για τη Δράμα. Διότι εγώ, και όπως και το έχω πει, αν και σήμερα θα μου επιτρέψει να κάνω μια παρέτηση, εγώ σήμερα περίμενα ότι θα έχω τον άνθρωπο τον οποίο με προκάλεσε να είμαι εδώ. Αλλά τελικά μόνος είμαι. Διότι όταν εμένα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε. Υπάρχει γενικά μια σιωπή. Κοιτάξτε, εμένα με πήραν τηλέφωνο προχθές και μου λένε. Δεν ξέρω, είναι η σιωπή χρυσός. Κύριε Φυλακτέ, εγώ έχω μάθει να τα λέω τα πράγματα όπως είναι. Όταν με παίρνει τηλέφωνο περιφερειακός σύμβουλος, ονονόματι Λευθερόπουλος Χρήστος. Και εγώ, Χρήστος, σε κοιτάω στα μάτια όπως έχω μάθει να σε κοιτάω. Και με προκαλείς και με απειλείς. Έλα μαζί σε πάνελ να τα πούμε. Τώρα δεν το είπατε. Τηλεφωνικά. Ναι. Και έλα μαζί μου να τα πούμε και να δεις και να κάνω και να ράνω σε ένα πάνελ. Εγώ στο πάνελ είμαι, εσύ αρνήθηκες να έρθεις. Διότι εγώ το είπα και τηλεφωνικά. Όποτε θες. Όποτε θες. Διότι εγώ αυτή τη στιγμή, κύριε Φυλακτέ, υπερασπίζομαι τα συμφέροντα 25 έως 35 επιχειρήσεων, άσχετα από το ξενοδοχειακό κλάδο, των ξενοδοχείων. Μπορεί να είναι και νοικιαζόμενα, μπορεί να είναι και εστίαση, μπορεί να είναι και το περίπτερο, μπορεί να είναι και το μπακάλικο, οι οποίοι εξαρτώμαστε άμεσα η βιωσιμότητά μας από τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Και κάποιοι έχουν σταθεί εμπόδιο στη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου και κάποιοι θα πρέπει να απολογηθούν για την κατάσταση την οποία φέτος είναι το χιονοδρομικό κέντρο και αυτόματα για την κατάσταση την οποία θα είμαστε εμείς οι ίδιοι επιχειρηματίες μετά από τρεις μήνες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος με προκάλεσε να είμαι σήμερα εδώ πέρα και δυστυχώς δεν ήρθε, θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει ότι το αναλογούν ευθύνες. Και γιατί το αναλογούν ευθύνες, για να είμαστε και ξεκάθαροι. Όταν λέει ότι ο κύριος Πατακάκης δεν τα κάνει καλά τα πράγματα με το χιονοδρομικό κέντρο. Και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μέτιο. Και έλα σε ένα πάνελ να σου αποδείξω γιατί συμφωνώ με τον κύριο Μέτιο και δεν έρχεται. Εγώ λοιπόν μπορώ να το αποδείξω αυτού του ανθρώπου για ποιο λόγο δεν τα κάνει καλά τα φυσικά πράγματα. Φυσικά υπάρχει και η άποψη, κύριε Καλία, που λέει ότι δεν έγινε η αφαίρεση αρμοδιοτήτων ή οτιδήποτε άλλο. Έγινε μετά από μια δικαστική απόφαση. Δεν ήταν δηλαδή μόνο η επιστολή. Ακόμα το χειροτερεύεται, αλλά κύριε Φυλακτή. Κύριε Φυλακτή, και μια δικαστική απόφαση που οδήγησε σε αυτή την απόφαση τον κύριο Μέτιο για okay. να λειτουργήσει πιο εύρυθμα. Καταλαβαίνετε βέβαια. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι με το ερώτημα το οποίο μου τεθέτεται, ότι το χειροτερεύεται ως προς αυτούς. Διότι αν κάποιος είναι αυτή τη στιγμή, του έχουν αφαιρεθεί τα καθήκοντά του γιατί υπάρχει μια δικαστική απόφαση, το αφήνουμε το πιο σημαντικό κομμάτι να το διαχειρίζεται. Του τα αφαιρούμε όλα.
Δεν καταλαβαίνει ότι το αφήνουμε κάτι. Αν λοιπόν ο κύριος Μέτριος θεωρεί ότι ο κύριος Πατακάκης δεν είναι ικανός πλέον να διοικήσει ή να χειριστεί κάποια πράγματα λόγω αυτών των πραγμάτων ή των θεμάτων των οποίων έχει σε δικαστικό επίπεδο, ας το αφαιρέσουμε όλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το πιο σημαντικό κομμάτι, το τουριστικό κομμάτι αυτή τη στιγμή ή την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, η οποία ξεκινάει από το Φαλακρό, την αφήνουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ικανός, κατά τον κύριο Μέτριο, να συνεχίσει να διοικεί ένα τόπο. Γιατί το αφήνουμε. Έχουμε ικανούς ανθρώπους. Έχουμε τους τέσσερις περιφερειακούς συμβούλους, τους οποίους θα πρέπει να τους αναθέσουμε. Ότι θα πρέπει να δοθεί και απάντηση σε αυτό, γιατί το Φαλακρό και γιατί και πώς το Φαλακρό, γιατί αυτό που σας νοιάζει εσάς δεν είναι ποιος θα έχει την αρμοδιότητα στο Φαλακρό. Καθόλου βέβαια. Μας ενδιαφέρει να δουλέψει στο κοινοδρομικό κέντρο. Με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει το Φαλακρό, ίσως γιατί είμαστε στα μέσα ουσιαστικά μιας περίοδου. Κύριε Φυλακτή, η οποία φέτος είναι και προβληματική και λόγω καιρικών συνθήκων. Κύριε Φυλακτή, θα σας πω το πρώτο πράγμα το οποίο είπα σήμερα όταν ενημερώθηκα για το ΦΕΚ. Λέω δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ. Ο κύριος Πατακάκης, τον οποίο του αφαιρέσαμε ουσιαστικά τις αρμοδιότητες ή τον πάυσαμε ή οτιδήποτε άλλο, δεν τα ξέρω και με τον τρόπο τον οποίο γίνονται. Θα πηγαίνει. Ξέρετε, αφαίρεση αρμοδιοτήτων. Θα πηγαίνει στον κύριο Μέτριο, στο οποίο ο ίδιος του αφαίρεσε τα καθήκοντά του και θα τον παρακαλάει να χρηματοδοτήσει το Φαλακρό. Όταν υπάρχει πολιτική κόντρα αυτών των δύο ανθρώπων, πώς είναι δυνατόν ο ένας να χρηματοδοτήσει, πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσει δηλαδή, το σύστημα, είναι ένα ερώτημα το οποίο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μέτριος σε αυτό. Αυτό παράδειγμα εμάς. Μας προβληματίζει και μας παραξενεύει. Διότι θεωρούμε από εδώ και στο εξής, ότι μέλλον για το Φαλακρό δεν υπάρχει. Για το χειροδρομικό χειρότερο δεν υπάρχει. Διότι η κόντρα αυτών των δύο ανθρώπων, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, εκ των πραγμάτων θα βάζει ένα βέτο σε οποιαδήποτε ανάπτυξη έχει να κάνει με το χειροδρομικό κέντρο. Εκτός κι αν ο κ. Μέτριος έχει αποφασίσει ότι, αφαίρεσε τις αρμοδιότητες, αλλά εγώ θα συνεχίσω, όπως πάντοτε επικαλείται σε πρώτο πρόσωπο, ότι όλο αυτό θα δίνει, αν και τα περισσότερα περνάνε από οικονομικές επιτροπές και περιφερειακό συμβούλιο. Πάντοτε λοιπόν λέει ότι ενέκρινα. Είναι ο κύριος Γεωργιτσόπουλος τηλεφωνικά, ο οποίος. Κύριε Γεωργιτσόπουλε, να σας χαιρετήσουμε. Ναι, καλησπέρα κύριε Φυλακτέ. Καλησπέριζω και τον πρόεδρο, τον κύριο Καλία. Καλησπέρα σας. Έχω κάνει την παρέμβασή μου όσον αφορά αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος, ότι γιατί οι αρμοδιότητες παραμένουν στον κύριο Αντιπεριφερειακό. Πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί ίσως δεν το γνωρίζει ο πρόεδρος και αναφέρθηκε σε αυτό. Επειδή η άδεια του Φαλακρού είναι στο όνομα του κυρίου Πατακάκη, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα, ήδη κινήθηκε η διαδικασία το να αλλάξει το όνομα του κυρίου Πατακάκη η άδεια. Και την αρμοδιότητα αυτή θα την έχω εγώ σαν περιφερειακός σύμβουλος, θα είναι στο θέμα στη δικαιοδοσία τη δική μου. Οπότε θα μεσολαβεί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό και γι' αυτό αυτή τη στιγμή παραμένει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Πατακάκης. Όταν λέτε στο όνομά του η άδεια, για να το καταλάβουμε κιόλας. Ναι, η άδεια που έχει εκδοθεί για τη λειτουργία του χειροδρομικού κέντρου Φαλακρού είναι στο όνομα του κυρίου Πατακάκη. Του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας ή του κυρίου Πατακάκη. Αντιπεριφερειακή δράμα που φαίνεται ότι είναι ο κ. Πατακάκης. Έτσι. Οπότε είναι θέμα διαδικαστικό να ξεκαθαρίσει και θα είναι μετά στο όνομά μου. Για ποιο λόγο δεν δίνει κάποιες εξηγήσεις, κύριε Γεωργιτσόπουλε, ο ίδιος ο περιφερειάρχης, γιατί αυτή τη στιγμή και εσείς είστε μέσα πρωταγωνιστές όλοι μιας πρωτοβουλίας, θα το έλεγα έτσι, του κ. Μέτριου. Δεν θα έπρεπε να δώσει κάποιες εξηγήσεις, δηλαδή με κοινές δηλώσεις των τεσσάρων ή με τη δικιά σας τοποθέτηση τηλεφωνικά μπορούν να λύνονται αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε κύριε Φυλακτέ, όλα θα υποθούν. Απλώς έχω πει και σε προηγούμενη παρέμβασή μου ότι δεν χρειάζεται τόση βιασύνη, γιατί κάποια πράγματα είδατε το ΦΕΚ έγινε σήμερα. Έτσι περιμέναμε εδώ και πόσες μέρες. Από τις 29 του μηνός που είναι ενισχύει. Κύριε Γεωργιτσόπουλε, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ, πρόεδρε, ό,τι θέλετε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω. Από τη βιασύνη δεν υπάρχει λόγος να έχετε. Μισό λεπτάκι. Ολοκληρώστε για να. Από τη στιγμή που είδε το ΦΕΚ σήμερα, ήδη από σήμερα αρχίζαμε να λειτουργούμε. Εγώ σήμερα έβαλα τις πρώτες υπογραφές που είναι στην αρμοδιότητά μου. Ήδη εγώ θα συγκαλέσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχου να συζητήσουμε το θέμα. Που αφορά όχι μόνο το Φαλακρό και όλα τα άλλα τα ζητήματα, θα συζητήσουμε και από κοινού να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Έτσι, μην προτρέχετε και μην βιάζεστε. Τώρα, αν υποθήκα κάποια πράγματα με κάποιον συνάδελφο, δεν το γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε. Από εκεί και πέρα είναι θέματα τα οποία φυσικά δεν ξέρω τι έχει προκύψει. Θα τα συζητήσουμε μεταξύ σας. Αλλά όσον αφορά τον τομέα το δικό μου, τον οποίο θα είμαι εγώ υπεύθυνος, θα συζητήσουμε μαζί
με το Διοικητικό Συμβούλιο να δούμε τι προβλήματα ωραία. Υπάρχουν. Τι θα μου, να δεν ξέρω αν έχετε διάθεση να κάνουμε διάλογο για να μπορούμε να κάνουμε. Παρακαλώ, βεβαίω, ό,τι θέλετε. Ό,τι ωραία. Επειδή είπατε ότι δεν υπάρχει λόγο να βιαζόμαστε, κανένα λόγο να βιαζόμαστε. Μπορείτε να αναλάβετε τι υποχρεώσει σα σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, τι αρμοδιότητε σαν Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά από δύο χρόνια. Βέβαια, καλό είναι κάποια στιγμή να πείτε στου επιχειρηματίε οι οποίοι έχουν επενδύσει εκεί πέρα πάνω και η ζωή του εξαρτάται από τη λειτουργία του χειροδρομικού. Μισό λεπτό. Όταν ξαφνικά έρχεστε η περιφέρεια, διότι δεν μα ενδιαφέρει το ποιο είναι. Και μην το κάνουμε σε επίπεδο προσώπων, αλλά σε περιφέρεια η οποία της ανήκει κάτι. Και εγώ μπορώ να σας φέρω πολλά επιχειρήματα ή αν θέλετε πολλές αποφάσεις όπου χρηματοδοτούνται πράγματα στην περιφέρειά μας, τα οποία πραγματικά η Δράμα δεν ανήκει πουθενά. Και για τους Πύλο Μαρόνιας και για αρχαιολογικούς χώρους και για εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτινή, οτιδήποτε. Ας τα αφήσουμε όμως στην άκρη και δεν είναι προσωπικό. Ξαναλέω, δεν είναι προσωπικό. Ναι, σας κάνω το εξής ερώτημα. Θα τα δείτε όλα μπροστά. Δεν θέλω να δω απολύτως τίποτα, κύριε Γεωργιτσόπουλο, μπροστά μου μετά από δύο χρόνια. Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ακούστε με το ερώτημά μου. Το ερώτημά μου. Μιλάμε μαζί, κύριε Πρόεδρε. Ναι, μιλάμε μαζί, αλλά μιλάμε στο μέσο. Γιατί κάποια πράγματα, συγγνώμη λίγο, γινόταν κρυφτό. Εμείς δεν γνωρίζαμε το τι γινόταν στη λειτουργία του Φαλακρού. Αυτό είναι εσωτερικό σας θέμα, κύριε Γεωργιτσόπουλε. Αυτό είναι εσωτερικό θέμα. Αυτό είναι θέμα το οποίο το γνωρίζετε εσείς με τον κύριο την Περιφερειάρχη. Αυτό είναι εσωτερικό θέμα, δεν είχατε ενημέρωση εσείς για αυτά τα οποία γίνονται. Που όφιλε ο κύριο Αντιπεριφερειάρχη να καλέσει και εμάς, του περιφερειακού συμβούλου. Αν όχι τους 8, τους 4, για να πω και θέλετε τους 8 να συζητήσουμε κανονικά, τη διαδικασία, το τι κάνατε μεταξύ σας. Υπήρχε μια ενημέρωση κυρέστατη, οπότε τώρα μου αναφέρετε θέματα, τα οποία σας είπα, θα καλέσω εσάς να συζητήσουμε, να με ενημερώσετε τα προβλήματά σας, τα αιτήματά σας. Ποια προβλήματα μας, κύριε Γεωργιτσόπουλε, θα δουλέψει το κέντρο το Σαββατοκύριακο. Το κέντρο θα δουλέψει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ποια προβλήματα να συζητήσουμε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν χιόνια και ξέρετε η σύμβαση που έχει γίνει. Τι καραμέλα είναι αυτή που δεν υπάρχουν χιόνια, κύριε Γεωργιτσόπουλο. Άλλος μπορεί να ανέβει πάνω να παίξει το παιδί του με το χιόνι και να κάνει λίγο έλκυθρο. Τι μου λέτε αυτή τη στιγμή. Ενημέρω, γιατί μπορώ και εγώ να δείξω πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Γνωρίζω κύριε Γεωργιτσόπουλο, εσείς σαν δραμηνός, με συγχωρείτε πολύ. Γιατί έχω θέλετε μάλλον να το πάμε αλλού. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να το πάω κι αλλού. Καμία ενημέρωση. Έτσι, κύριε Πρόεδρε, δεν είχατε καμία ενημέρωση. Καμία. Έχουμε. Ανήκει κάπου αλλού. Εννοούσε, από όσο καταλαβαίνω, ο κύριο Γεωργιτσόπουλο δεν είχε ενημέρωση. Γινόταν συσκέψεις και δεν τις μάθανε. Με συγχωρείτε πολύ. Αυτό ακριβώς. Με συγχωρείτε πολύ. Το αν ενημερώνονται οι σύμβουλοι μεταξύ τους στις συσκέψεις, αυτό δεν αφορά τους φορείς ούτε τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσετε αφορά εσωτερικά εσείς. Αφορά εμάς. Εσάς. Έτσι, αν εσείς λοιπόν έχετε προβλήματα. Ακούστε, κύριε Γεωργιτσόπουλε. Αν εσείς έχετε προβλήματα. Άλλοι έχουν προβλήματα. Μεταξύ σας, ο αντιπεριφερειάρχης με τον περιφερειάρχη, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κτλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί η κοινωνία της Δράμας ή οι φορείς πρέπει να την πληρώσουν. Συμφωνώ και πείτε μου λοιπόν το εξής. Το ερώτημα είναι ένα και συγκεκριμένο και θέλω μια ευθύτατη απάντηση από εσάς. Ακούστε, η ερώτηση είναι συγκεκριμένη και η απάντηση πρέπει να είναι ευθύτατη. Πώς αισθάνεστε εσείς που ο τουριστικός ουσιαστικά κορμός της Δράμας, το Φαλακρό, υπολειτουργήσε ή δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει τους επόμενους μήνες και οι υπέτη ή οι ευθύνες εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν τη Δράμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι ξεκάθαρο. Πώς αισθάνεστε, είστε ένας από αυτούς. Ξέρετε ότι έχει υποβληθεί. Κοιτάξτε, μην πετάτε την μπάλα στην εκπέμπτη. Δεν την πετάω. Εγώ θα σας απαντήσω και για το 1.500. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχει γίνει ένα αίτημα στο Υπουργείο Οικονομίας. Μαζί σας. Να χρηματοδοτηθεί το 1.600. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη μελέτη. Έχει γίνει. Για τη μελέτη, ποιος είναι υπεύθυνος. Έχει να γίνει η χρηματοοικονομική μελέτη. Μαζί σας. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη μελέτη η οποία έχει καταθέσει στο Υπουργείο. Ποιος είναι υπεύθυνος. Η περιφέρεια με έγγραφο της αντιπεριφέρειας. Με έγγραφο της αντιπεριφέρειας. Ακούστε. Ακριβώς. Κύριε Γεωργιτσόπουλε. Υπάρχει ιδιώτη στο μέσο που εκμεταλλεύεται το κέντρο Φαλακρού. Κύριε Γεωργιτσόπουλε. Συνομιλείτε με έναν διαβασμένο άνθρωπο. Συνομιλείτε με έναν διαβασμένο άνθρωπο. Με έγγραφο λοιπόν της αντιπεριφέρειας Δράμας. Με έγγραφο της αντιπεριφέρειας Δράμας. Έχει σταλεί στην περιφέρεια Δράμας. Έχει πει ότι η υπεύθυνη για αυτή τη μελέτη για το 1.500 από το Υπουργείο δεν είναι οι υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας, αλλά οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Άρα λοιπόν αυτή τη μελέτη την οποία ισχυρίζετε εσείς στα δικά σας δελτία τύπου θα πρέπει να την υλοποιήσει ο άνθρωπος τον οποίο στηρίζετε και οι υπηρεσιακοί του παράγοντες. Όχι οι υπηρεσιακοί παράγοντες της αντιπεριφέρειας. Τον άνθρωπο που στηρίζουμε όπως το βάζετε, κύριε. Μα έτσι πρόεδρε, το βάζω. Το στηρίζουμε γιατί ξέρουμε το τι σημαίνει ο άνθρωπος. Να σας πω λοιπόν το εξής. Στις 28 Νοεμβρίου, μιλάτε, κύριε Γεωργιτσόπουλε. Θα πρέπει να απαντάμε. Πώς αισθάνεστε, κύριε Γεωργιτσόπουλε, όταν ο κύριος Μέτιος στις 28 Νοεμβρίου
στον καπναποθήκη της Καβάλας. Παρόν και ο κύριος Λυθυρόπουλος σε διπλανή αίθουσα, διότι δεν καταδέχτηκε να μπει στην αίθουσα όπου ήταν όλοι οι φορείς και ο δήμαρχος. Πώς αισθάνεστε, θα μου απαντήσετε. Ένα θέμα που δεν το πώς αισθάνεστε, θα μου απαντήσετε. Ο Μέτιος λοιπόν, ο περιφερειάρχης μας, ακούστε με. Πώς αισθάνεστε, όχι να πάρετε θέση, πώς αισθάνεστε. Εγώ μιλάω για θέματα που αφορούν. Ο κύριος λοιπόν Μέτιος έλεγε. Ακούστε να δείτε, κύριε Κερκιτζόπουλε. Γι' αυτό μιλάω. Κύριε Κερκιτζόπουλε, απολογήστε ή αν θέλετε, σας έχει στείλει ο δραμηνός λαός να εκπροσωπήσετε τα θέλω του και τις διεκδικήσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν και εμείς, σαν εκπρόσωποι φορέων, σαν εκπρόσωποι επιχειρηματιών, στις 28 Νοεμβρίου πήγαμε στον κύριο Μέτιο και του λέγαμε: θα πρέπει να δώσεις λεφτά στο χιονοδρομικό, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Η απάντηση του κυρίου Μέτιου, παρουσία όλων των φορέων και του Δημάρχου Δράμας, ήτανε: δεν έχω ούτε ένα ευρώ για το χιονοδρομικό κέντρο. Πριν 5 λεπτά είχε ανακοινώσει ότι δίνει 500.000 ευρώ για το σπήλαιο Μαρόνιας και άλλες 350.000 για ένα αρχαιολογικό χώρο για την ανάδειξή τους και την αξιοποίησή τους. Μετά από 5 λεπτά, όταν εμείς τους ζητούσαμε άλλα 80 ή 100 χιλιάρια για να μπορέσει το χιονοδρομικό κέντρο να δουλέψει και να βγάλει τη σεζόν, έλεγε: δεν έχω ούτε ένα ευρώ, ούτε σε περιφερειακό ταμείο, ούτε τίποτα. Δεν και μάλιστα. Και μάλιστα. Πώς αισθάνεστε, είναι η ερώτηση. Και μάλιστα γύρισε και είπε: ότι εγώ θα περάσω από την Οικονομική Επιτροπή αυτό το οποίο απορρίφθηκε. Πώς αισθάνεστε όταν ο περιφερειάρχης έλεγε όχι στη χρηματοδότηση του Φαλακρού, σαν περιφερειακό σύμβουλο. Θα μιλάτε με εμά. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, δεν υπάρχει κανένας περιφερειάρχης που να θέλει να διαχωρίσει. Υπάρχει ένα χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, το οποίο ανοίξει όλη την περιφέρεια. Πιστεύω ότι το χιονοδρομικό, με τον τρόπο, δυστυχώς τώρα δεν υπάρχουν χιόνια, μακάρι να υπάρχουν χιόνια, θα βρεθεί και ο τρόπος να λειτουργήσει. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε σε μία σύσκεψη που θα κάνουμε, θα σας καλέσουμε και να συζητήσουμε τα τι προβλήματα υπάρχουν και τι μπορούμε να κάνουμε. Καταλαβαίνετε ότι χάσαμε τη χρονιά, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Οι αντιπαλότητες σας και ότι εσείς θέλετε να είστε με τον έναν ή ο άλλος θέλει να είναι με τον άλλον, την πληρώνουν 30 επιχειρηματίες. Άλλοι χαράξαν τον δρόμο και την πορεία τους. Αυτό δεν μας αφορά. Εμάς τι μας ενδιαφέρει. Η τοπική κοινωνία. Ναι, πού το. Τι πού το τώρα, σήμερα να λάβουμε. Μα κύριε Γιώργη Τσόπουλε, περάσαμε τις γιορτές και δεν δουλέψαμε. Σήμερα έχω το μειονέκτημα να κάνω τηλεφωνική παρέμβαση. Να έρθω εκεί. Εμένα με πήραν και με προκάλεσαν να έρθω και δεν ήρθανε. Τώρα το να μιλάτε εσείς από την οθόνη και εγώ από το τηλέφωνο, δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Κύριε Γιώργη Τσόπουλε, ευχαρίστω όποτε θέλετε να έρθετε. Και ο πολίτης που παρακολουθεί τώρα θα κλείσει τηλεόραση γιατί θα πει αυτοί οι άνθρωποι είναι να μην. Ναι, ο πολίτης το θέμα είναι να καταλαβαίνει ότι εμείς έχουμε χάσει τη ζωή. Καταλαβαίνει όχι μόνο μερός. Γιατί μιλάτε για τα προσωπικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα. Κύριε Γιώργη, έχετε καταλάβει ότι εκπροσωπώ κάποιους ανθρώπους. Έχετε καταλάβει ότι εκπροσωπώ κάποιους ανθρώπους, κάποιους επιχειρηματίες και σαφώς θα μιλάω για τα προσωπικά του συμφέροντα. Θα βρεθούμε κατηδία να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Γιώργη, δεν καταλαβαίνετε το εξής απλό. Αλλά το εξής απλό. Να γνωρίζουμε ότι γίνεται. Αυτό. Να σας ευχαριστήσω. Και μην δημιουργούμε εντυπώσεις στην τοπική κοινωνία μόνο. Καμία εντύπωση. Όπως είχε πει και μία συνάδελφος, κύριε Γιώργη Τσόπουλε, τις δικές σας διαμάχες των περιφερειακών συμβούλων με την αντιπεριφέρεια. Δεν έχω διαμάχη με κανέναν. Ό,τι έχετε τέλος πάντων, όπως θέλετε να το ονομάσετε. Είναι ένα θέμα και οφείλουμε αυτό... να τραβήξουμε το κάρο εμείς. Αυτό είναι το θέμα. Με τραβήξτε όμως να είναι νωρίς, όχι μετά από 2 μήνες. Τι να κάνουν τώρα, αφού σήμερα έρθει να ζητήστε ευθύνες από το Μέτιο. Ζητήστε ευθύνες από το Μέτιο. Μα γιατί δεν ζητήσατε τις ευθύνες από το Μέτιο. Όταν εμείς σας είχαμε στείλει μία ανακοίνωση ή μία, τέλος πάντων, ένα δελτίο τύπου στις πρώην 20 Δεκεμβρίου και σας είπαμε ποιος θα λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο, μέχρι πότε θα λειτουργήσει το χιονοδρομικό. Στον κύριο Μέτιο. Με τον οποίο συνομιλείτε και σας ενημερώνει. Αν σας είχε ενημερώσει και ο κύριος Μέτιος. Διότι δεν σας ενημερώνει ο Πατακάκης, δεν σας ενημερώνει και ο Μέτιος, υπάρχει θέμα. Και είχαμε ρωτήσει λοιπόν. Θα λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο. Πότε θα λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο. Μέχρι πότε θα λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο. Πόσα λεφτά θα δώσετε για το χιονοδρομικό κέντρο. Απάντηση δεν πήραμε καμία. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Δράμας, οι οποίοι νοιάζονται για τη Δράμα και κόπτονται για τη Δράμα και αγωνίζονται για τη Δράμα, έρχονται να μας πούνε σήμερα 12 Ιανουαρίου, όταν χάσαμε το 40% του τζίρου μας, χάσαμε θέσεις εργασίας. Χάσαμε χρήματα. Ερχόσαστε να μας πείτε ότι θα συζητήσουμε. Δεν είναι ποτέ περιφερειακή συμβουλή για το χιονοδρομικό. Πέστε το αυτό.
Πέστε το αυτό. Οι συσκέψεις που κάνατε, εμείς καλεστήκαμε ποτέ. Μας είδατε ποτέ μέσα στη σύσκεψη που κάνατε στο γραφείο να παρευρεθούμε και εμείς να έχουμε άποψη ή γνώση για το θέμα. Πιστεύετε εμένα ποτέ. Μα απασχολεί, μα απασχολεί αν ήσασταν εσείς σε σκέψεις. Εγώ ξέρω ότι από τις συσκέψεις που γίνανε πέρυσι όμως. Γιατί δεν το είπατε. Να σας απαντήσω. Ξέρω ότι από τις συσκέψεις που γίνανε πέρυσι. Κύριε Γεωργιτσόπουλε, δεν έχετε καταλάβει κάτι. Και εμείς απ' έξω, δηλαδή. Δεν έχετε καταλάβει κάτι όμως. Το σημαντικό. Δηλαδή. Ότι οι συσκέψεις που γίνανε πέρυσι πήγανε το χιονοδρομικό τρένο. Οι συσκέψεις που γίνανε φέτος το βυθίσανε. Ονόνοητο. Εντάξει, τώρα ξυπνάδε. Δεν είναι ξυπνάδα. Πραγματικό γεγονός είναι. Πραγματικό γεγονός είναι. Κύριε Φυλακτέ, πέρυσι το χιονοδρομικό δούλεψε από τις 16 Δεκεμβρίου συνεχόμενα. Φέτος δούλευε δύο μέρες. Μην τρελαθούμε. Σίγουρα μετράνε και καιρικές συνθήκες έχω την αίσθηση. Να σε ευχαριστήσουμε κύριε Γεωργιτσόπουλε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό είναι έτσι να υπάρχει και ένταση στις συζητήσεις. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε. Να υπογραμμίσουμε φυσικά κύριε Καλή ότι ένας που θα συγκρίνει τον περσινό χειμώνα με το φετινό πραγματικά είναι εντάξει. Ξέρετε κάτι. Σαν να ζούμε σε άλλη χώρα. Κύριε Φυλακτέ, το Grand Opening που έγινε πέρυσι και ανέβεσε πάνω εκατοντάδες κόσμου και η διαφήμιση η οποία είχε γίνει δεν είχε χιόνι. Προσέξτε, δεν είχε χιόνι πέρυσι με το Grand Opening. Κι όμως οι δράσεις οι οποίες γίνανε, τα πράγματα τα οποία γίνανε, η επικοινωνία η οποία έγινε, η διαφήμιση, η πρόθεση, βοήθησε στο να αναγνωριστεί ότι το χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί αυτή τη χρονιά που μας πέρασε. Φέτος, ο κόσμος δεν ήξερε. Φέτος μας πέρασε τα ξενοδοχεία και μας ρωτούσαν αν δουλεύει το χιονοδρομικό. Θα έπρεπε δηλαδή οι όποιες πρωτοβουλίες και όποιες αποφάσεις πάρθηκαν να ληφθούν νωρίτερα ώστε να μην υπάρχει αυτό. Μα ξέρετε κάτι. Το παράπονο μας εμάς στους περιφερειακούς συμβούλους είναι το εξής. Όταν στις αρχές Δεκεμβρίου βγαίνει ο Περιφερειάρχης και αφαιρεί τις αρμοδιότητες, ξαναλέω, δεν μας ενδιαφέρει οι λόγοι για τους οποίους αφαιρεί τις αρμοδιότητες. Εμάς μας ενδιαφέρει γιατί δουλεύει ή δεν δουλεύει ένα κομμάτι της δράμας. Αν λοιπόν σου αφαιρεί, θα πρέπει να αναλογιστεί και να πει ρε παιδιά, okay, εγώ τις αφαιρώ από αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος θα τρέξει το πράγμα τώρα. Και αν αυτός ο οποίος θα το τρέξει, πού θα το πάει. Όπως πέρυσι. Διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος του οποίου το φέρει στις αρμοδιότητες, εμείς δεν είμαστε υπερασπιστές του Πατακάκη. Εμείς είμαστε υπερασπιστές των επιχειρήσεών μας. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι επιχειρήσεις μας να δουλεύουμε και αυτό το οποίο ονομάζουμε τουρισμό στη δράμα να πηγαίνει καλά. Να μην έρχεται κανένας ο οποίος τον υποθάλπτει. Είναι τραγικό. Όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι 5 Δεκεμβρίου και μάλιστα έχουμε φροντίσει και έχουμε προνοήσει. Διότι ένας ξενοδόχος δεν έχει βγάλει κανένα δελτίο τύπου μετά τις 18 Δεκεμβρίου, το οποίο είχαμε κυκλοφορήσει, και μας ήταν πάρα πολύ σαφή στα ερωτήματά μας. Ποιος είναι αρμόδιος, πόσο θα λειτουργεί στο χιονοδρομικό κέντρο, πότε θα λειτουργεί, μέχρι πότε και πόσα χρήματα θα έχει. Αυτό ζητήσαμε. Μας δεν μας ενδιαφέρει αν έχουν κόντρες προσωπικές, αν τους καλούν στις συνεδριάσεις, αν δεν τους καλούν στις συνεδριάσεις. Αυτό είναι και θύγμα λειτουργίας, έχω την αίσθηση. Και εδώ, με αφορμή και αυτό το θέμα που προέκυψε, πρέπει να πω, γιατί υπάρχει θέμα και περιμένουμε από τον κύριο Μέτιο κάποια στιγμή να δοθεί και μια συνέντευξη να μας δώσει κάτι. Εδώ ο κύριος Μέτιο δεν απαντάει στους δημοσιογράφους, δεν βγαίνει στα κανάλια. Τώρα τι συζητάμε. Δηλαδή, γιατί δεν μπορείς να. Εμένα, όταν ο περιφερειακός σύμβουλος μου λέει ότι το δελτίο τύπου μου το στείλανε οι υπηρεσιακοί από την Κομωτινή, γι' αυτό και το βγάλαμε. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή είναι ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα βγαίνουν τώρα πράγματα τα οποία δεν ήταν γνωστά το προηγούμενο διάστημα. Παραδείγματος χάρη ότι δεν καλούνταν σύμβουλοι. Κάποιοι το είχαν αναφέρει και της αντιπολίτευσης. Ποτέ δεν καλέστηκαν σε καμία σύσκεψη. Και αυτά δείχνουν μια δυσλειτουργία, πρέπει να πούμε. Κύριε Φυλακτέ, ποιος την πληρώνει το θέμα. Ποιος την πληρώνει. Δείχνουν μια μη σωστή λειτουργία. Ποιος την πληρώνει. Και αν λοιπόν δείχνουν μια μη σωστή λειτουργία, γιατί τώρα μου ζητάτε να κάνω και πολιτικές τοποθέσεις που δεν είναι πολιτικός και δεν με ενδιαφέρει. Για ποιο λόγο έγινε τώρα η τοποθέτηση από τους περιφερειακούς συμβούλους και δεν έγινε τρεις μήνες πριν. Και τέλος πάντων, όλη αυτή τη δυσλειτουργία, ποιος την πληρώνει. Ποιος την πληρώνει. Απλά πράγματα. Η κοινωνία της δράμας. Και να σου πω κάτι, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω δεν κάνω λάθος. Πόσα χρήματα πήρε η Ονειρούπολη από την περιφέρεια. Το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο γεγονός σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Τα χρήματα που πήρε από την περιφέρεια. Πόσα χρήματα έχει πάρει το VFT από την περιφέρεια. Πόσα χρήματα έχουν πάρει άλλες δράσεις από την περιφέρεια. Αυτά είναι καλό κάποια στιγμή να αρχίσετε να τα γράφετε, να κρατάτε μπλοκάκι. Διότι εγώ, ο οποίος δεν είμαι πολιτικός, αλλά επειδή μοιάζουμε για την τουριστική προβολή της δράμας και ενδιαφέρομαι διότι επιχειρήσεις εκπροσωπώ, θα σας πω πόσο παίρνουν και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν την απήχηση που έχει δράμα. Και να σας δώσω ένα νούμερο. Air Show Καβάλας. Άμα βρείτε λοιπόν το ποσό που έχει πάρει η Καβάλα για το Air Show, το οποίο δεν μαζεύει πάνω από 1000 άτομα, ελάτε να το συζητήσουμε. Ενδιαφέρουσα πραγματικά, κυρίες και κύριοι, η τοποθέτηση του κυρίου Καλία και του κυρίου Γεωργιτσόπουλου μέχρι στιγμής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος, έντονο το πρώτο μέρος της εκπομπής. Γενικότερα αυτή τη βδομάδα έχει πολλές έντονες συζητήσεις και καλό είναι να υπάρχουν και έντονες συζητήσεις. Εδώ με τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Νομού Δράμας και έφορο δημοσίων σχέσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Άγγελο Καλία, συζητάμε όχι για το τι γίνεται στην αντιπεριφέρεια, πρέπει να πούμε, γιατί πολλοί θα πούν ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε το πώς λειτουργεί, τι γίνεται στην αντιπεριφέρεια, αλλά σε αυτό που λέγεται ενδοπεριφερειακή ανισότητα ουσιαστικά, όχι ίση μεταχείριση των περιφερειακών ενωτήτων. Αυτό είχε αναλυθεί και στο παρελθόν, κύριε Καλία, και όχι μόνο αυτή τη χρονική περίοδο όπου υπάρχει και αυτή, μπορώ να την πω έτσι, περίεργη κατάσταση σχετικά με την αντιπεριφέρεια Δράμας, όμως και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι η Δράμα είναι ουραγός σε χρηματοδοτήσεις, ουραγός σε εντάξεις έργων, εννοούμε η περιφερειακή ενότητα Δράμας και όχι Δήμη. Η Δήμη είναι ένα άλλο, είναι μια άλλη ιστορία. Και σίγουρο είναι ότι μπαίνουν και ζητήματα που αφορούν χρηματοδοτήσεις από ό,τι λέτε πολιτιστικών εκδηλώσεων και πολλά άλλα. Πάρα πολλά. Κύριε Φυλακτή, έχουμε μπει στην διαδικασία τους τελευταίους μήνες να τσεκάρουμε πάρα πολύ έντονα τη διάβγεια. Πάρα πολύ έντονα τη διάβγεια. Τα χρήματα τα οποία δίνονται, τονίζοντας, αν θέλετε, αυτό το οποίο είπατε για την περιφερειακή ανισότητα, πραγματικά μας εκπλήσουν. Πραγματικά μας εκπλήσουν. Εγώ δεν διαφωνώ με τον κύριο Γεωργιτσόπουλο και δεν έχω λόγο, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, αν θέλετε, ότι δεν καλούντουσαν, δεν είχαν άποψη, δεν είχαν θέση. Αυτό το οποίο μας ενοχλεί πάρα πολύ έντονα είναι ότι δεν μπορεί αυτό μεσούζεις της χειμερινής περίοδου να βγαίνεις και να δημιουργήσεις θέματα ουσιαστικά τιμωρώντας ή, αν θέλετε, μεταξύ κόντρας πολιτικών ανθρώπων να τιμωρείται κάτι. Διότι το τιμωρείται δεν είναι κάτι το οποίο το θέλαν να τιμωρηθεί, αλλά ουσιαστικά το δεν το δίνεις λύση. Το τιμωρείς, διότι πολύ απλά εγώ έχω κόντρα μαζί με έναν άλλον. Αυτό πραγματικά μας ξεπερνά. Και εκεί θέλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας εκπροσωπούν να σηκώσουν το ανάστημά τους. Και να πούνε πάρα πολύ απλά: «Οκ, καλά τα λέει ο Μέτιος, οκ, καλά τα λέει και ο Πατακάκης, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι η Δράμα. Πάνω απ' όλα είναι η Δράμα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Το φαλάκρο θα πρέπει να δουλέψει». Και εγώ πραγματικά αισθάνομαι, δηλαδή έχω απορία. Όταν ο κύριος Λυθυρόπουλος στις οικονομικές επιτροπές στις οποίες συμμετέχει είπε όχι στη συντήρηση του lift, δεν αναλογίστε και ότι ρε παιδιά, καθίστε. Γιατί λέω όχι. Δηλαδή, αν δεν συντηρηθούν τα lift, δεν θα δουλέψει το χιονοδρομικό κέντρο. Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα. Ή να φέρω τις αντιρρήσεις μου, ή να πω μισό λεπτό ρε παιδιά, να πάω στη Δράμα, να το συζητήσω με τους ανθρώπους. Κάτι δεν πάει καλά. Όταν λοιπόν βγαίνουμε και λέει ο κύριος Μέτιος ότι εγώ δεν έχω άλλα χρήματα για το χιονοδρομικό κέντρο, όταν πέντε λεπτά πριν μας ανακοινώνει χιλιάδες ευρώ για άλλους προορισμούς, δεν βγαίνει κανένας να αναρωτηθεί. Ρε παιδιά, τη Δράμα θα την προβάλλουμε ποτέ. Τη Δράμα θα αναδείξουμε κάτι. Ξαναλέω. Έχουν τα θέματα τους εσωτερικά. Καλά κάνουν. Εκεί όμως εμείς που τους στέλνουμε, τους στέλνουμε πάρα πολύ απλά για να εκπροσωπήσουν, για να διεκδικήσουν, για να φωνάξουν. Και αν θέλετε, εμείς κρίνουμε και από κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι για τον κύριο Πατακάκη για τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Όταν η περσινή χρονιά ήταν επιτυχημένη με την λειτουργία την οποία είχε αναλάβει ο ίδιος. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν ήταν. Δηλαδή υπήρξαν περιόδοι. Περίοδιο που δεν είχε χιόνι. Υπήρχε πολύ χρήμα όμως, θα σας πει κάποιος. Δεν υπήρχε χρήμα. Ήταν δηλαδή ακριβώς τα ίδια χρήματα. Προσέξτε να δείτε λίγο λεφτά. Πέρυσι. Πέρυσι δόθηκαν 200 περίπου χιλιάρικα, 200 κάτι χιλιάρικα, με τη συμφωνία ότι τα έσοδα θα επιστρέψουν στην περιφέρεια. Αυτή ήταν η συμφωνία. Και μάλιστα μετά από 5 χρόνια που το χιονοδρομικό δεν λειτουργήσε, κατόρθωσαν και επιστρέψαν στην περιφέρεια κοντά στα 70.000 περίπου ευρώ. Και η λογική ήταν μία. Και αν θέλετε, εμείς είχαμε συμφωνήσει. Αν την πρώτη χρονιά λειτουργία του μετά από 5 χρόνια επιστρέψουν 70, βάζουμε τις βάσεις ούτως ώστε κάθε χρόνος να αρχίζει να δίνει θετικά πρόσημα. Πέρυσι ήταν τα 200, γιατί χρειαζόταν μεγαλύτερη συντήρηση. Μεγαλύτερη συντήρηση, ήταν πολύ περισσότερα πράγματα. Φέτος χρειαζόταν 150. Έτσι. Αν λοιπόν πέρυσι βάλαμε 200, γιατί ήταν σε αδράνεια, ήταν 1.000 πράγματα. Και πήραμε τα 66. Για να το πούμε απλά. Έτσι. Φέτος θα βάζαμε 150, δεν θα παίρναμε 66. Θα παίρναμε 70, 80, 60, θα παίρναμε πάλι κάτι αντίστοιχο. Άρα λοιπόν κάποια χρήματα θα γυρνούσαν πίσω στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν μέχρι τώρα φανταστείτε ότι έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις για το χιονοδρομικό κέντρο και πάντοτε συζητούσαμε ότι το χιονοδρομικό κέντρο δεν έχει έσοδα. Πάντα αυτό λέγαμε. Τώρα λέμε ότι το χιονοδρομικό κέντρο έχει έσοδα και αυτό σε ποιον οφείλεται. Για να είμαστε και ειλικρινείς και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό οφείλεται στον κύριο Πατακάκη. Αυτοί το κάνανε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Εμείς με αυτούς συζητούσαμε. Τι να κάνουμε ο δηλαδή. Δεν έβαζε δικά του λεφτά. Όχι βέβαια. Διαχείριση. Η διαχείριση. Η διοίκηση Παυλίδη μπορούμε να πούμε. Έτσι.
Δεν συζητάω για τη δίκη Παυλίδη, για το όραμα Παυλίδη, όπου ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε επισκεφτεί τα περισσότερα καταλήμματα στον ορεινό όγκο. Ο ίδιος, για να έχει άποψη τις ανάγκες του, τι χρειάζονται. Ο ίδιος έκατσε στα μαγαζιά μας μέσα, ήπιε καφέ και έφαγε φαγητό και είπε ότι πρέπει να στηριχτείτε. Και αυτός ο τουριστικός πνεύμονας πρέπει να αναδειχθεί. Ο ίδιος ο Παυλίδης. Για τον κύριο Μέτριο δεν συζητάμε, δεν το ξέρουμε καν. Εσείς τώρα σαν ξενοδόχοι το τοποθετείτε και σε ένα άλλο επίπεδο, πρέπει να πω. Να μην λέμε χιονοδρομικό κέντρο της Δράμας ή του νομού Δράμας. Ουσιαστικά περιφέρεια. Είναι το χιονοδρομικό κέντρο της περιφέρειας. Όπως η Θάσος είναι νησί που ανήκει όχι στο νομό Καβάλας αλλά στην περιφέρεια. Όπως αντίστοιχα άλλοι προορισμοί ανήκουν στην περιφερειακή, μπορώ να το πω έτσι, λογική, στο περιφερειακό σχεδιασμό. Να το δουν σαν βουνό δηλαδή. Μα είναι στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας. Κύριε Φιλακτέ, χιονοδρομικό κέντρο. Νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά την πενταετία, αν θέλετε, 8 έως 13, είχε γίνει πάρα πολύ έντονη διαμάχη ότι το χιονοδρομικό κέντρο, αν θέλετε, η ΑΝΦΑ, αν θυμάστε, θα πρέπει πλέον να φύγει και να πάει στην περιφέρεια. Διότι μόνο εκεί είναι βιώσιμη. Βέβαια και είναι βιώσιμη. Αν υπάρχουν οι άνθρωποι ή αν υπάρχει βούληση από την περιφέρεια, να το χρηματοδοτήσει και να μπορέσει να το αναπτύξει. Αν δεν υπάρχει αυτή η βούληση, σαφώς δεν είναι βιώσιμο πουθενά. Άρα λοιπόν οι αγώνες οι οποίοι γίνανε από το 2008 έως το 2013-2014 να περάσει αυτό στην περιφέρεια, αντιλαμβάνεστε ότι μια αντιμετώπιση περιφέρειας όπως η φετινή είναι σαν να μην το αποδέχεται. Αν λοιπόν δεν το αποδέχεται, θα πρέπει να το πει ξεκάθαρο ότι εγώ δεν αποδέχομαι το χιονοδρομικό κέντρο. Επίσης, θα πρέπει να είναι και πάρα πολύ ξεκάθαρο στην κοινωνία ότι ο κύριος Περιφερειάρχης αρνήθηκε κατηγορηματικά, και αυτό το είδαν τα μάτια μου και το άκουσαν τα αυτιά μου. Και αυτό δεν μπορεί να μου το αφισβητήσει κανένας. Και μάλιστα όχι μόνο μπροστά μου, αλλά και σε άλλους 5 φορείς και σε δημάρχους. Ότι δεν έχω να δώσω ούτε ένα ευρώ. Όταν ο Περιφερειάρχης για κάτι το οποίο του ανήκει, λέει ότι εγώ δεν δίνω ευρώ. Τι θέλουν να μου πούνε. Τι θέλουν να μου πούνε οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Ότι έλα να συζητήσουμε το μέλλον μας. Δηλαδή, ας μου επιτρέψει ο κύριος Σιγκερνιτσόπουλος. Κάποια ευρώ, γιατί εδώ τώρα. Ναι, διότι μετά, αφού λοιπόν ήρθαν. Μεταδόθηκαν κάποια λεφτά. 70.000, αφού πρώτα υπήρχε η δυσανασχέτηση των φορέων, υπήρχε η απομάκρυνση του κύριου Πατακάκη, γίνανε τα πολιτικά παιχνίδια, τέλος πάντων. Ξαφνικά ο κύριος Μέτριος, ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος έλεγε 20 μέρες πριν δεν έχω ούτε ευρώ, βρήκε 70.000. Σε σύσκεψη των φορέων Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης, αν θυμάμαι καλά. Σε μια διευρυμένη σύσκεψη, η οποία έγινε στη Ξάνθη στην Καβάλα. Για τα θέματα της τουριστικής ανάπτυξης. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα. Εκεί λοιπόν, όταν ο ίδιος ο Περιφερειάρχης στις 28 Νοεμβρίου σου λέει δεν έχω κανένα ευρώ, δεν πρέπει κάποιος να σηκώσει το ανάστημά του. Και αυτό το ανάστημα δεν είναι μόνο φορείς. Αυτό το ανάστημα είναι όλη η Δράμα. Και όταν λέω όλη η Δράμα, εννοώ όλη η Δράμα. Όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι οι Δήμαρχοι, όλοι οι φορείς, όλοι οι βουλευτές. Φίλε, είναι σου ανήκει. Αν δεν το έχει καταλάβει, το φαλακρό σου ανήκει. Και από τη στιγμή που σου ανήκει, όπως σου ανήκει και κάποια σπήλαια και κάποιες παραλίες και κάποια άλλα πράγματα τα οποία τα χρηματοδοτείς, έτσι σου ανήκει αυτό. Και αυτό θα πρέπει να έτσι το πρέπει να υπάρξει αυτή η λογική, λέτε, και ευχόμαστε να υπάρξει από εδώ. Εκτός και αν το αποποιηθεί και πει ότι παιδιά. Εντάξει, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει εμπάθεια. Έτσι, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Χρειάζεται λοιπόν, όμως. Χρειάζεται να τρέξει το σύστημα. Θα πρέπει να τρέξει το σύστημα. Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποια θέματα περιφερειάρχη με την περιφερειάρχη και υπάρχουν εκατέρωθεν δηλώσεις, απομακρύνσεις, οτιδήποτε άλλο. Το πράγμα πρέπει να λειτουργήσει. Διότι πίσω από αυτό, αν δεν λειτουργήσει, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν από τη λειτουργία αυτού να ζήσουν. Και αυτοί οι άνθρωποι απλά δεν μπορούν να ζήσουν όταν αυτό η διαμάχη σας έρχεται και τιμωρεί την τοπική κοινωνία. Πώς πήγε τώρα για τις επιχειρήσεις σας αυτή η περίοδο? Εγώ δεν θα σου πω πώς πήγε τώρα, θα σου πω πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα λοιπόν, με ένα θολό τοπίο και να μην ξέρει κανένας ότι λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο, διότι ακόμα και 70.000 να έρθουν, εγώ να το πω ευθέως, μην τα δίνετε αυτή τη στιγμή στο φαλακρό. Όσο κακό και να κάνει στις επιχειρήσεις μας, το λέω ευθέως. Μην τα δίνετε. Διότι όταν όλη η Ελλάδα ξέρει ότι φροντίσατε το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό φέτος να είναι κλειστό, διότι αυτό ξέρει η Ελλάδα, αυτό ξέρει η Ελλάδα, του να δώσω 70.000 και να κρατήσω ανοιχτά 5 lift τα οποία απλά θα γυροφέρουν χωρίς ούτε έναν επισκέπτη, γιατί κανένας δεν θα έρχεται, κύριε φυλακτέ, στο Φαλακρό. Έπρεπε να γίνει μια προετοιμασία. Να ξέρει ο κόσμος πότε λειτουργεί, πότε δεν λειτουργεί. Μα όταν περνάμε το 60% του τζίρ, το 60% τη σεζόν μας, η χειμερινή περίοδο από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου, όπου εδώ είναι η high season ουσιαστικά της δράμας, και έχει περάσει σε όλη την Ελλάδα, στο Πανελλήνιο, ότι το χιονοδρομικό κέντρο υπολειτουργεί, δεν είναι ανοιχτό, έχει προβλήματα, έχει χίλια δύο πράγματα. Ποιο θα τολμήσει από την Αθήνα, τέλη Γενάρη, να μπει στο αμάξι του μέσα και να έρθει στο Φαλακρό? Ποιο? Κανένα. Ποιο θα έρθει όταν πληροφορία, προσέξτε να δείτε, την πληροφορία για τη λειτουργία του χιονοδρομικού ξέρουν από την παίρνουν οι πελάτες, ξέρετε, από τα ξενοδοχεία.
Δηλαδή αυτό είναι που λέει ο κ. Γεωργιόπουλος, ελάτε να συζητήσουμε. Να πάμε να συζητήσουμε, φυσικά θα πάμε να συζητήσουμε. Άρα για του χρόνου. Διότι φέτος τη χρονιά χάσαμε. Και αν εμείς χάσαμε τη χρονιά, το ξαναλέω, κάποιοι έχουν ευθύνη. Συγχωρέστε μας δηλαδή, αλλά κάποιοι έχουν ευθύνη. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Γενικότερα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλία, μπήκε και ένας φόρος στις επιχειρήσεις σας από τον πρώτο έτος. Κοιτάξτε, το ότι έχουμε απέναντί μας μία όχι τόσο θετική κυβέρνηση στο να αντιμετωπίσει την κότα που γεννάει τα χρυσά αυγά θετικά και να ουσιαστικά να αγκαλιάσει, αν θέλετε, τον τουριστικό κλάδο και να πει: ελάτε πώς, να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Λέγαμε ότι είχαμε έναν τέλος πάντων απέναντί μας και πρέπει να διεκδικήσουμε και να πολεμήσουμε. Δυστυχώς έχουμε και την περιφέρεια τώρα πλέον. Την περιφέρεια σε ό,τι αφορά τη Δράμα. Έτσι, διότι η περιφέρεια σε ό,τι αφορά όλη την υπόλοιπη περιφέρεια τα χρήματα τα ρίχνει άφθονα. Ο φόρος διαμονής είναι κάτι το οποίο το παλεύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, το ΣΕΤΕ και το ΞΕΕ εδώ και 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια λοιπόν ήταν στα προαπαιτούμενα για να ξεκινήσει να λειτουργεί από 1η-1η του 2018. Πριν 2 χρόνια οι ξενοδόχοι. Και στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤ, αλλά και στη Γενική Συνέλευση του οργάνου του οποίου είμαι μέλος, της ΠΟΚ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, είχαμε προσπαθήσει να μεταπείσουμε το κυβερνητικό επιτελείο ότι αυτός είναι ένας άδικος φόρος, ο οποίος κατατάσσει την Ελλάδα σε μία ανταγωνιστικές χώρες. Δυστυχώς αυτό δεν εισακούστηκε, κατορθώσαμε και πήραμε πίστοση χρόνου μέχρι το 2018 και ξεκίνησα 1η-1η. Αυτό το οποίο φωνάζαμε εμείς τότε, οι περισσότεροι στην κοινωνία μας. Είναι μέσα, ένα χαράτσι ουσιαστικά που παίρνει στα ξενοδοχεία. Όχι, δεν παίρνει στα ξενοδοχεία. Παίρνει στον πολίτη. Εμείς λοιπόν τότε φωνάζαμε για λογαριασμό του πολίτη. Αυτό κάναμε. Προσπαθούσαμε να πείσουμε την κυβέρνηση ότι αυτό το οποίο κάνετε, διότι ήταν ξεκάθαρο την πρώτη μέρα, ότι αυτό επιβαρύνει τον πολίτη. Προσπαθούσαμε να πούμε ότι μην φορολογήσει τον πολίτη παραπάνω. Διότι εμείς σαν επιχείρηση θα το πάρουμε από αυτό που διαμένει. Και το παίρνουμε από αυτό που διαμένει. Πόσα χαράτσια πληρώνουμε. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Απλά η κοινωνία. Η κοινωνία, πραγματικά είναι απίστευτο. Η κοινωνία δεν είχε αντιληφθεί. Μόνο ο αέρας δεν έχει πει χαράτσι. Παντού έχουν πει φόροι επί των φόρων, πρέπει να πω. Αυτό είναι το άσχημο, διότι. Ξέρετε, η κοινωνία δεν είχε αντιληφθεί ότι αυτό είναι κάτι που θα το πληρώσει η ίδια. Νομίζανε ότι εμείς αγωνιζόμαστε για να απαλλαγούμε από ακόμα έναν φόρο. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν έτσι. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίσαν από 1η-1η του 2018 στα ξενοδοχεία μέσα. Άλλοι πληρώσαν 4 ευρώ, άλλοι πληρώσαν 3 ευρώ για κάθε νύχτα, άλλοι 1,5 και ούτε καθεξής. Δηλαδή κάποιοι που πήγαν 30 του μηνός και πολλοί ήταν αυτοί. 1 του μηνός, ξημέρωσε λοιπόν η 1 του μηνός. Αυτό λοιπόν αυτόματα από τους περισσότερους ξενοδόχους μεταφέρθηκε στις. Όπως ήταν η εντολή του Υπουργείου Οικονομικών ότι αυτό βαρύνει τον επισκέπτη και αυτός πρέπει να το πληρώσει. Ήταν ξεκάθαρο και μάλιστα κόβεται με ξεχωριστή απόδειξη. Βέβαια, φανταστείτε ότι το Υπουργείο Οικονομικών για πρώτη φορά, πραγματικές καταστάσεις ζούμε στην Ελλάδα, ουσιαστικά όρισε ήδη όριζε το πώς θα χειριστούμε μια κατάσταση με ένα δελτίο τύπου. Ενώ περιμέναμε να βγει μια διευκρινιστική εγκύκλειος για να ξέρουμε πώς θα το χρεώσουμε, πώς θα το τιμολογήσουμε, θα έχει ΦΠΑ ή θα έχει ΦΠΑ. Επέλεξε λοιπόν στις 29, αν δεν κάνω λάθος, Δεκεμβρίου, να βγάλει ένα δελτίο τύπου και να μας λέει ότι θα το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ναι, ουσιαστικά παγκόσμια πρωτοτυπία να νομοθετούμε. 30 είναι πόσο η επιβάρυνση. Η επιβάρυνση είναι ανάλογα με τα αστέρια. Όχι, όχι. Αυτό επίσης είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα. Διότι είναι τελείως διαφορετικό ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει 200 ευρώ τη βραδιά. Πεντάστρο ξενοδοχείο. Ένα πεντάστρο ξενοδοχείο το οποίο έχει 200 ευρώ τη βραδιά να ζητάει από τον πελάτη 4 ευρώ και ένα ξενοδοχείο πεντάστρο το οποίο έχει 60 ευρώ να ζητάει πάλι 4 ευρώ. Ανάλογα με τα αστέρια που έχει το ξενοδοχείο. Ανάλογα με τα αστέρια. Εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε από την κυβέρνηση ήταν και με την κυρία Κουντουράν και δεν είναι αρμοδιότητα της κυρίας Κουντουράν και οφείλω να παραδεχτώ ότι προσπάθησε, αγωνίστηκε, κατόρθωσε να κερδίσει πράγματα πάνω στο φόρο διαμονής. Είναι καθαρά θέμα Υπουργείου Οικονομικών. Το συγκεκριμένο δεν έπρεπε να πάει βάση αστεριών, αλλά έπρεπε να πάει βάση τζίρου. Να υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο πραγματικά να αγγίζει τα ξενοδοχεία τα οποία βγάζουν πολλά χρήματα ή έχουν πολύ ακριβές τιμές να πληρώνουν το αντίστοιχο ποσοστό τους και τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν τιμή πόρτας χαμηλότερη να πληρώνουν το αντίστοιχο ποσοστό. Αυτό είναι το πιο δίκαιο. Αλλά δυστυχώς, είτε μένει σε ένα ξενοδοχείο των 200 ή των 1000 ευρώ, αν θέλετε, θα πληρώσει 4 ευρώ, είτε μένει σε ένα ξενοδοχείο των 60 ευρώ, θα πληρώσει 4 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε βέβαια. Το χαμηλότερο ποσό το οποίο. Είναι τα 0,5 λεπτά, 50 λεπτά, το οποίο έχει να κάνει με τα νοικιαζόμενα δωμάτια, με τα μονόστρα και τα δύστερα ξενοδοχεία. Και μετά πάει 1, 2, 3. Μετά πάει 1,5, 3, 4. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Και αυτό δεν έχει ΦΠΑ, όχι. Όχι, ευτυχώς δεν έχει ΦΠΑ. Ευτυχώς δεν έχει ΦΠΑ. Είναι ένα τέλος. Είναι φόρος διαμονής. Δεν είναι τέλος όπως πολλοί θα λένε, όπως είναι στη Ρώμη, όπως είναι στο Βερολίνο, το οποίο πληρώνουμε και είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή γυρνάει ουσιαστικά πίσω στην κοινωνία για να καθαριστούν οι δρόμοι, για να συντηρηθούν κάποιοι. Είναι κάποια χαράτσι. Ο πρώτος φόρος παγκόσμια, ο οποίος τον πληρώνουν οι τουρίστες για να ξεχρεώσει η χώρα μας.
Δεν ξεκαθαρώ. Αυτό ο δοχοφόρο πληρώνεται ναι, για, να ξεχρεώσει, δίκιο, για να ξεχρεώσει χώρα. Δηλαδή, θα έρχεται κάποιο από την Ιρλανδία, α πούμε. Μα πληρώνει 4 ευρώ για να ξεχρεώσει η χώρα μα. Δεν γιατί λέμε ότι. Χιλή και θα πληρώνει φόρο στο ξενοδοχείο για να ξεχρεωθεί το κράτο τη Ελλάδο. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει γενικότερα στις, σε πολλέ ευρωπαϊκέ πόλει. Όχι σε επίπεδο χώρα. Σε επίπεδο χώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει σε ευρωπαϊκέ πόλει. Γι' αυτό είναι διαφορετικό από όλε τι άλλε και είναι τέλο διανυχτέρευση εκείνη. Ο μα είναι φόρο διανυχτέρευση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο στον κόσμο ότι κατά πρώτον δεν έχει το ΦΠΑ του και κατά δεύτερον και σημαντικότερον ελπίζουμε ότι μετά αφού συγκεντρωθούν τα χρήματα τα οποία προβλέπεται στο προϋπολογισμό τα οποία είναι γύρω στα τάξη των 70-80 εκατομμύριων θα μπούμε σε μια διαδικασία να το ξανασυζητήσουμε μπας και μπορέσουμε να το ελαφρύνουμε ή να απομακρυνθεί. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό ακριβένει το πακέτο μας. Στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν βγαίνεις έξω και λες ότι εγώ είμαι ένα τετράστερο ξενοδοχείο και μπορώ να κάνω ένα deal με ένα τουριστικό πράκτορα, να πουλήσω δηλαδή 16 ευρώ, αν θέλετε 30 ευρώ το δωμάτιο τη νύχτα, για να μπορέσω να είμαι ανταγωνιστικός με την Τουρκία, είτε με την Ιταλία, είτε με την Ισπανία, στα πακέτα τα οποία πουλούνται αυτή την περίοδο στις τουριστικές εκθέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι τα 4 ευρώ πάνε στα 34. Άρα λοιπόν πάει το 30, αν η Ιταλία ήταν στα 31 ή αν η Τουρκία ήταν στα 28. Και προσπαθούσα. Και με φόρη αεροδρομίου και μάλιστα περίεργου λοιπόν, που μπαίνουν και με πολλά άλλα. Έτσι, ο κόσμος επειδή δεν καταλαβαίνει το κόστος. Μπορεί... το κόστος όταν λέμε ότι ανταγωνιστικό, λέει ο κόσμος σιγά και τι θα αλλάξει, τι θα κάνει. Οι συμφωνίες που κλείνονται με τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες, γι' αυτό και φέτος η χρονιά ήταν πετυχημένη στα κεφάλια, στις αφίξεις, αλλά δεν ήταν πετυχημένη στους τζίρους. Ενώ μιλούσαμε για 25 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας, αυτά δεν μεταφράζονται σε τζίρους. Οι τζίροι παραμείναν σαν να είχαμε 18 εκατομμύρια τουρίστες. Δηλαδή το 2014 είχαμε 18 εκατομμύρια και είχαμε 14 δις, τώρα έχουμε 25 και έχουμε πάλι 14 δις. Να χαιρετήσουμε για την Μαρία Τιντόλιου. Τηλεφωνικά είναι μαζί μας. Να σε χαιρετήσουμε, Μαρία. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα και στον κύριο Καλία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές που παρακολουθούν. Το Χαράτσι μιλούσαμε, το καινούργιο. Αντιλαμβάνομαι, ναι, έχουμε ξεφύγει λίγο από το θέμα του χιονοδρομικού, το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, Θανάση μου, και με έκανες πραγματικά έτσι να διασκεδάσω και λίγο. Και για να πω την αλήθεια, ότι μπορείς να κάνεις άνετα μια ψυχαγωγική εκπομπή. Να κλείσω όμως την παρένθεση αυτή της πλάκας και του χιούμορ, γιατί πάντα με χιούμορ αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα και δεν περνάμε στην ουσία. Πραγματικά με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός όταν τοποθετούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί, έχουν θέσεις, έχουν τίτλους, ζουν στην πόλη της Δράμας και μου δημιουργούν μια τεράστια απορία. Είχα την αίσθηση, ακούγοντας και τον κύριο Γεωργιτσόπουλο, αλλά και τις τοποθετήσεις που κάνουν αυτοί που εκπροσωπούν τον νομό μας, ότι μάλλον δεν πρέπει να ζούνε τα τελευταία 25-30 χρόνια σε αυτή την πόλη και ίσως κάποιοι και πολλά περισσότερα. Γιατί μου δίνουν την αίσθηση ότι δεν ξέρουν τι συμβαίνει με το χιονοδρομικό κέντρο. Δηλαδή, όταν εγώ εκλεγώ αύριο μεθαύριο πρωθυπουργός της χώρας, να το πω έτσι, δεν θα γνωρίζω. Ή αν εκλεγώ δήμαρχος της πόλης μου που ζω και κατοικώ σε αυτή την πόλη, δεν γνωρίζω τα προβλήματα αυτής της πόλης. Και όταν θα μου δοθεί ένας τίτλος αποποιούμε των προβλημάτων και κάθομαι και μπλέκω με γραφειοκρατίες ή με πράγματα τα οποία είναι δυσκίνητα στο να λειτουργήσει κάτι το οποίο γνωρίζω ότι κάθε χρόνο είναι αυτό το βουνό. Πρέπει να δημιουργήσω τις υποδομές για αυτό το βουνό που τις έχει στο 90%, πρέπει να το βοηθήσω να το ενισχύσω οικονομικά για να λειτουργήσει σωστά, είτε έχει χιόνι είτε δεν έχει. Πολύ σωστά είπατε η καραμέλα το ότι δεν μας χιόνισε. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με το Θεό, αν είναι δυνατόν. Ο Θεός αποφασίζει αν θα χιονίσει ή όχι. Αλλά παρόλα τα αυτά, είναι ένα βουνό το οποίο προσφέρεται για να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο το χειμώνα, αλλά και την άνοιξη και το καλοκαίρι. Το θέμα μας, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Καλίας, είναι ότι τη χρονιά τη χάσαμε. Δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει. Ποσός που τους ενδιαφέρει αν εμείς αύριο λειτουργούμε ή δεν λειτουργούμε. Ο κύριος Μέτιος δεν τοποθετείται, δεν παίρνει καν θέση για αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Εγώ δεν αθετώ αυτό που είπα πριν κάποια στιγμή. Θα του πάω τα κλειδιά της επιχείρησης για να δω αν έχει το σθένος να λειτουργήσει αυτήν εδώ την επιχείρηση. Θα μου πείτε τώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα χιονοδρομικό. Θα μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση. Είναι ένα θέμα όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως, αν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα, έχω να κάνω την εξής πρόταση. Το θέμα του χιονοδρομικού μπορούμε να το δώσουμε σε ένα νηπιαγωγείο. Τα μικρά παιδάκια θα το διαχειριστούν πιο εύκολα και θα του δώσουν μια άλλη, ένα άλλο εκτόπισμα στη λειτουργία του, γιατί τα μικρά παιδάκια έχουν και μια άλλη, έχουν ένα άλλο όραμα. Και επειδή δεν έχουν όραμα όσον αφορά από ό,τι καταλαβαίνω το χιονοδρομικό μας κέντρο, ή είναι βαλτή να το
να το εξαφανίσουν, που ήδη κάτι τέτοιο έχει γίνει. Γιατί πολύ σωστά σας είπε ο κύριος Καλλίας, παίρνουν οι επισκέπτες που θέλουν να έρθουν στο χιονοδρομικό κέντρο, ψάχνουν τα τηλέφωνα που έχουν στο ίντερνετ και καλά θα κάνουν να τα κατεβάσουν όλα αυτά τα τηλέφωνα. Δεν σηκώνει κανείς τηλέφωνο για να δώσει πληροφορίες στον κόσμο. Οι άνθρωποι βρίσκουν τα τηλέφωνα των ξενοδοχείων για να πάρουν πληροφορίες αν θα λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργήσει το χιονοδρομικό. Υπάρχει αδιαφορία πολύ μεγάλη, αλλά το κομμάτι αυτό δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται περιμετρικά του χιονοδρομικού ή τους ξενοδόχους. Αφορά όλο τον ομό. Όλη η πόλη μας θα πρέπει να αντιδράσει, γιατί με μαθηματική ακρίβεια, κύριε Φυλακτέα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, η πόλη έχει μιζεριάσει οικονομικά. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί στην πόλη της Δράμας. Θεωρώ τους Δραμηνούς ήρωες που υπάρχουν ακόμη και διατηρούν τα μαγαζιά τους. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίδραση όλων των επιχειρήσεων αλλά και όλων των Δραμηνών απέναντι στην περιφέρεια για τη στάση που κρατάνε χρόνια απέναντι στον ομό της Δράμας. Έχουν κλείσει όλες τις οικονομικούς μας πνεύμονες που υπήρχαν σε αυτόν τον ομό και οι παλαιότεροι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς τους νεότερους. Η πόλη έχει μιζεριάσει, δεν μπορεί να αναπνεύσει οικονομικά. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται περιμετρικά του χιονοδρομικού είμαστε όχι απλά ήρωες που καταφέρνουμε και επιβιώνουμε ακόμα. Ένα παραπάνω επιχειρήσεις που είναι για όλο το χρόνο. Και να πω το εξής απλό, κύριε Φυλαχτέ. Αν δεν μπορείτε, παιδιά, να διαχειριστείτε πράγματα, παραιτηθείτε από τις θέσεις σας. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορώ να δέχομαι, δεν ξέρουμε και να περιμένουμε και τώρα να λάβαμε. 13 χρόνια τώρα ακούμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Περάσαμε και χρόνια με χρυσές κουτάλες που πέθανε πάρα πολλά χρήματα στο χιονοδρομικό. Και τι έγινε. Εν έτη 2018 έχουμε ακόμα το θέμα πώς θα λειτουργήσει αυτό το ευλογημένο βουνό. Είναι δυνατόν. Αν δεν μπορείτε, παραιτηθείτε. Είναι απλά τα πράγματα. Να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις. Που είναι απλές, κύριε Φυλαχτέ. Το βουνό δεν αλλάζει κάθε χρόνο. Το βουνό παραμένει ίδιο. Προσφέρεται για κάποια πράγματα, τα οποία αν θα μελετούσαν από τα προηγούμενα χρόνια καλύτερα, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για αυτό το θέμα. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κάπως έτσι είναι. Να ευχηθούμε να. Ξέρετε κάτι, να το κλείσουμε και όλα, να βρεθεί λύση. Γιατί αυτό το βουνό πραγματικά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Γενικά η Δράμα ταλαιπωρείται πολύ. Όμορφο, τόσο μοναδικό. Ξέρετε, έχουμε βάλει, κύριε Φυλακτέ, δύο επικεφαλίδες, αν θέλετε, δύο τίτλους. Ε61 και Φαλακρό. Αλλά εγώ το λέω. Το Φαλακρό, πάντως, με αυτά που τράβηξε από την ώρα που έγινε χιονοδρομικό, δεν πέσαν τα μαλλιά του μετά. Ήταν από πριν Φαλακρό. Να πούμε. Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά, γιατί τράβηξε πάρα πολλά αυτό το βουνό τα τόσα χρόνια που λειτουργεί. Ξέρετε, η πτώση των τείχων έρχεται από μέσα. Και αυτό στην ιστορία έχει αποδειχθεί. Δεν χρειάζεται, δεν έχει το Καλλία σήμερα να το αποδείξει. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων. Έρχεται από μέσα η πτώση των τείχων. Το νου σας. Έρχεται από μέσα. Και ο Ε61 δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αύριο ή θα γίνει σε 5 χρόνια. Περάσουν πολλά χρόνια. Τα τρίκαλα συνδέονται, άλλοι δρόμοι συνδέονται. Άλλου δίνουμε 60 εκατομμύρια, άλλου δίνουμε 40 εκατομμύρια. Η Δράμα μένει έτσι όπως είναι. Και στη Δράμα, αν παρκάρεις ένα αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο, κύριε Καλλία, μπορεί να το κάνετε το πείραμα. Λοιπόν, μπορεί να περάσει και ένα τέταρτο χωρίς να περάσει αυτοκίνητο από πίσω. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε ότι θα δούμε σύντομα τα καλά να πράγματα. Είστε καλά. Τα καλά πράγματα. Να είστε καλά. Και το νου σας, μην πέσουν τα τείχη. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα με ένα εντελώς διαφορετικό, ξεχωριστό θέμα όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Στροφή, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής, ενδιαφέρουσα και η σημερινή εκπομπή, να χαιρετήσουμε αμέσως. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Ομπόσκος. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Δράμας και ο Πασχάλης Ομπόσκος, ταμείας του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Δράμας. Είναι από το Βόλαγα και οι δύο. Έχουν πρόβλημα όρασης. Να σας χαιρετήσω και τους δύο αγαπητοί φίλοι. Πρόεδρε. Καλησπέρα και από εμάς. Και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στο σταθμό σας. Να ευχηθούμε με την ευκαιρία και χρόνια πολλά και καλή χρονιά στην οικογένεια του ΣΤΑΡ και στις τηλεθεατές του ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος. Και να πούμε ότι το Σωματείο Αμαία Νομού Δράμας είχαμε εκλογές πρόσφατα τον Νοέμβριο, στις 16 Νοεμβρίου, για την ανάπτυξη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εφταμελές Διοικητικού Συμβουλίου και της Τριμελής Ελεκτικής Επιτροπής. Να ευχαριστήσουμε με την ευκαιρία και όλα τα μέλη μας που ήρθαν και ψήφισαν
από κάθε γωνιά του νομού. Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψηφίους, εκλεγέντες και μη, την δικηγόρο μας, την γραμματέα μας, τη Γιώτα τη Διαμαντή, την εθελόντρια γραμματέα μας, την εφορευτική επιτροπή που βοήθησαν και έγινε μια εκλογική διαδικασία που ήταν μια γιορτή. Στη συνέχεια, όπως... Έγινε κατανομή. Ναι, όπως τον... βλέπει το καταστατικό μας, στις 23 Νοεμβρίου έγιναν σύσταση σε σώμα και τα αποτελέσματα ήταν ως εξής. Πρόεδρος εγώ, ο Δημήτρης Ομπόσκος, αντιπρόεδρος Αποστολίδης Κωνσταντίνος, β' αντιπρόεδρος Μινάς Ξενόπουλος, γενικός γραμματέας Λένη Γιώφτσου, β' γενικός γραμματέας Νεκτάριος Καρτσίδης, οργανωτικός γραμματέας Θοδωρής Διαμαντής και η καυτή πατάτα του βαρύ πυροβολικού στον ταμείο, στον Πασχάλη τον Μπόσκο, το ταμείο. Μάλιστα. Έγινε λοιπόν η σύσταση σε Διοικητικό Συμβούλιο. Έχετε γραφεία, κύριε Μπόσκο, ναι. Πασχάλη Μπόσκο. Ναι, καλησπέρα και από μένα, Θανάσιμο. Στην παλιά στρατολογία. Η πρώην είναι στρατολογία. Ναι, συνεχίζουμε και για ένα χρόνο ακόμη. Περιμένουμε την παραχώρηση. Είναι κάποιες ενέργειες. Εκεί είμαστε 4 χρόνια στη πρώην στρατολογία, στρατολογικό γραφείο Γεωργίου Ζερβού. Πολλά μέλη έχετε, από όσο μου είπες. Τα μέλη μας είναι γύρω στα 500 άτομα αυτή τη στιγμή. 500 μέλη εγγεγραμμένα που έχουμε από όλες τις αναπηρίες. Όχι επειδή εγώ και ο πρόεδρος είμαστε τυφλοί. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα είμαστε σε είναι μία... Είναι η υποφάλαλη, είναι και η παραπληκτική, είναι και άλλοι που έχουν κάποιες άλλες αναπηρίες. 50% και πάνω. Έτσι. 50% και πάνω μπορεί να έρθει το μέλος που έχει ποσοστό αναπηρίες από 50% και πάνω να έρθει να γραφτεί στο σωματείο. Είμαστε σε μία ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και από εδώ από το σταθμό σας ότι Τετάρτη προχθές ανοίξαμε παράρτημα σωματείου στο Δήμο κάτω Νευροκοπείου. Θέλω από εδώ από το σταθμό να ευχαριστήσω και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Αργύρη τον Πατακάκη, γιατί ήταν από τους ανθρώπους που συζήτησα το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε πάνω στον Νευροκόπη για την ενημέρωση των ανθρώπων με αναπηρία. Υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα για να κατέβουν κάποιοι να έρθουν στη Δράμα ή οτιδήποτε. Δηλαδή είναι μακριά, Θανάση. Είναι δύσκολο για ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί με κάποιον που έχει κάποιο πρόβλημα αναπηρίας, ειδικά το χειμώνα. Αυτονόητα πράγματα λέμε. Εννοείται. Πρόεδρε, γραμματέα. Και ταμεία. Έτσι. Προβλήματα τώρα υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε. Προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά εδώ είμαστε. Έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Τα προβλήματα μας αυτή τη στιγμή, το πιο βασικό ήταν ότι δεν υπήρχε γραμματεία στο σωματείο. Καταφέραμε εμείς με κάποιες ενέργειες και εξασφαλίσαμε γραμματιακή υποστήριξη καθημερινά 9 με 1 κάθε μέρα. Επιπλέον είχαμε ένα πρόβλημα, έλυγε το συμβόλαιο στα γραφεία μας εκεί στην παλιά στρατολογία που εδρεύουμε. Και η προηγούμενη διοίκηση και εμείς καθημερινά πιέσεις είχαμε συντάξει και μια επιτροπή, είχαμε πάει στο Υπουργείο σε ένα ραντεβού με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, με τον Πάνο τον Καμένο. Βέβαια τελευταία στιγμή κάτι τούτο είχε και συναντηθήκαμε με κάποιους, με τους συνεργάτες του. Μας ξεκαθάρισαν ότι το γραφείο το έχουν βγάλει προς πώληση ή ενοικίαση με ένα αστρονομικό ποσό το οποίο... Πολλούνται όλα. Δεν υπάρχει το τίποτα. Το οποίο δεν συζητιέται καν. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν μείναμε εκεί πέρα. Απευθυνθήκαμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και μας έχει δώσει, μιλάμε με κάποιους συνεργάτες του, πίεση καθημερινή. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον κυβερνητικό βουλευτή της Δράμας, τον κύριο Χρήστο Καραγιαννίδη, ο οποίος μεσολάβησε. Και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τουλάχιστον ανανεώσαμε το γραφείο για ένα χρόνο ακόμα. Και στη συνέχεια θα δούμε. Είναι καλό τώρα. Να πούμε πάντως ότι είμαστε σε μια χρονική συγκυρία, Πασχάλη, που έχουμε σοβαρότατα ζητήματα που αφορούν τα προνοιακά επιδόματα. Όλα αυτά τα επιδόματα τα οποία παίρνετε, περνάει ένα πολυνομοσχέδιο. Κανένας δεν ξέρει ακόμη τι θα προκύψει. Μπήκε στην ολομέλεια. Μέχρι την Τρίτη φυσικά πολλά μπορούν να αλλάξουν. Γεγονός πάντως είναι ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός και από τις πανελλήνιες οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία για το τι
αρνητικό θα προκύψει από όλα αυτά. Ξέρω εγώ θα... Κύριε Πασχάλη. Δημήτρη. Να πάρω λίγο εδώ το λόγο, γιατί μιλάω καθημερινά με την ΕΣΑΜΕΑ. Έχουμε... Η αλήθεια είναι ότι ούτε και οι ίδιοι δεν ξέρουν τι θα γίνει με αυτό το πολυνομοσχέδιο. Η ΕΣΑΜΕΑ το έχει πάρει, το έχει δώσει στις υπηρεσίες να το μελετήσουν και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εμείς τα αποτελέσματα και επίσημη ενημέρωση το τι ακριβώς θα γίνει. Πιστεύω ότι θα έχουμε έτσι, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, εγώ όπως τα βλέπω τα πράγματα, πιστεύω θα έχουμε στο μέλλον αγώνες. Δυνατούς αγώνες. Τι ακριβώς θα γίνει, δεν ξέρουμε. Μία είδηση την οποία διαβάσαμε και αφορά τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης. Είναι ότι μπαίνει η γλώσσα του Bright, η γραφή του Bright καλύτερα, στα σχολικά εγχειρίδια. Δηλαδή, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι πλέον όλα τα σχολικά βιβλία τα οποία κυκλοφορούν θα έχουν και αντίστοιχα γραφή στη, στη Bright. Ναι. Ναι. Αυτό τώρα ακόμα δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για το ότι θα γίνει κάποια στιγμή, για το πότε θα γίνει δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει είναι ότι η Μπρέιλ είναι, μια... είναι από τους πόρους που έχει το... ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, είναι ο μόνος οικονομικός πόρος που έχει και το κρατάει αυτή τη στιγμή ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών. Τώρα πότε θα γίνουν οι αλλαγές αυτές ακόμα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση. Δηλαδή τη γραφή των βιβλίων σε αυτήν την μέθοδο από όσο κατάλαβα. Ναι. Γιατί είναι μια μέθοδος ειδική με την οποία μάθατε κι εσείς να γράφετε και να... Εμείς δεν μάθαμε. Εμείς καλά, εντάξει, δεν τα, είναι τα τετράδια, αυτό το, η γραφή με τα σπυράκια που λέγω, δεν τη μάθαμε, Θανάση. Δεν πειράζει, δεν χρειάστηκε, αλλά βλέπω πολλοί συνάνθρωποι μας. Πολλοί όμως, συνάνθρωποι ναι, μας, βεβαίως, έχω τελειώσει την νομική, έχω τελειώσει το πολυτεχνείο. Έχουμε αξιόλογους ανθρώπους, βεβαίως, από το χώρο από εδώ και πέρα, οι επόμενες γενιές πρέπει να το μάθουν, είναι απαραίτητο. Ποιος θα είναι ο τρόπος, αυτό θα το δούμε. Πόλης γενικότερα έχετε ζητήματα με την κυκλοφορία σας μέσα στην πόλη κλπ. Γιατί σας βλέπω, ναι. Κυκλοφορείτε εσύ, πολύ. Έτσι. Κυκλοφορούμε. Προβλήματα υπάρχουν. Περπατάτε πολύ. Πάρα πολύ περπατάμε. Και είναι ένα καλό αυτό που επειδή περπατάμε μας βλέπει ο κόσμος και μαθαίνει τι θα πει αναπηρία, τι θα πει τυφλότητα. Έτσι. Προβλήματα υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Μπορώ να πω όμως ότι εγώ προσωπικά στην πόλη μας είμαστε σε καλό επίπεδο, επειδή πηγαίνουμε σε πολλές πόλεις, έχουμε κινηθεί, ναι. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Τώρα, Μασχάλης, μόνο αυτή τη στιγμή να φανταστούμε επί Θωμά από τον τότε δήμαρχο τον Θωμά τον Μαργαρίτη το 2009 έως μετά και με τον Κυριάκο το Χαρακίδη και σήμερα με τον Χριστόδουλο τον Μαμτσάκο έχουμε 6 χιλιόμετρα πλακά και τυφλή σόδευση στη πόλη. Το έλεγαν πάντοτε. Αχρίαστα να είναι κύριε, αλλά είναι ένα... Ξέρεις, μια μπουλντούρα αυτό το πλακάκι. Και διαμαρτύρεται πολλοί κόσμοι. Πολλές γυναίκες διαμαρτύρονται. Γιατί είναι γυναίκες λίγο σκληρό εκεί, αλλά... Τι να κάνουμε όμως, Θανάση, δεν γίνεται. Και ξέρεις, θεωρούμε ότι περνάμε στα σχολεία, επειδή ξεκινήσαμε τώρα και με την προηγούμενη διοίκηση και με την τωρινή, επίσημα μπαίνουμε στη πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και συζητάμε με τους μαθητές. Για την αναπηρία, για την τύφλωση, για την παραπληγία, πώς. Και ακούστε τους μαθητές να είναι τόσο. Τόσο μέρα, τόσο αγωνία να μάθουνε, να μάθουνε για αυτό το πράγμα και να λέει το παιδί στη μαμά, μαμά αυτά είναι τα πλακάκια για το Πασχάλη που δεν βλέπει. Να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, κύριε Βαδρακαστάνη. Μαρακή. Τι κάνετε. Ιωάννη. Έχουμε καλησπέρα συνομή. Πρόεδρε. Πρόεδρε καλησπέρα. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα για τις συναδελφείς σας και αυτούς που μας παρακολουθούν. Να τονίσουμε φυσικά ότι έχουμε συνομιλήσει μαζί κύριε Πρόεδρε και παλαιότερα είχαμε τη χαρά να έχουμε τις απόψεις σας. Έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό που λέμε αναπηρικό κίνημα εντός εισαγωγικών. Τις τελευταίες ημέρες είναι και αυτό το πολυνομοσχέδιο κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα έλεγα όχι εντός εισαγωγικών, θα έλεγα με υπογράμμιση. Εντός εισαγωγικών παραξηγείται. Ναι, ναι, για πέστε μου τώρα, βέβαια, έχετε δίκιο. Γιατί πάμε σε άλλες καταστάσεις που δυστυχώς συνέβαιναν. Τι γίνεται με τα επιδόματα και αν πιστεύετε ότι με το πολυνομοσχέδιο θα πληγούν και οι ανάπηροι που παίρνουν διάφορα επιδόματα. Ακούστε να σου πω, η κρίση ως πρώτα θύματα της έχει πάντοτε ιστορικά και κοινωνικά τους πιο αδύναμους πολίτες. Και συνεπώς στη διάρκεια της κρίσης, είτε άμεσα είτε έμεσα,
τα άτομα αναπηρία με χρόνια σπαθή στις οικογένειές τους έχουν πηγή είτε στο εισοδηματικό επίπεδο, δηλαδή στα εισοδήματα που έχουν διαθέσιμα για να αντιμετωπίσουν προσωπικές ανάγκες και οικογενειακές, είτε στο έμεσο επίπεδο, δηλαδή στις υπηρεσίες που το οργανωμένο κράτος σπαρέχει. Όλα τα μνημόνια, και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, έχουν επιφέρει τέτοια προβλήματα. Στις μειώσεις των συντάξεων, στις μειώσεις των μισθών, στην απορρίθμιση των υπηρεσιών και σε όλα αυτά. Τι γίνεται λοιπόν με το πολυνομοσχέδιο που είναι στη Βουλή τώρα και που είναι το αποτέλεσμα της τρίτης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου. Άμεσα μέτρα που να πλήγουν τα άτομα αναπηρία με την έννοια μειώσεων επιδομάτων κλπ. Δεν έχουμε. Για να είμαστε σαφείς και καθαροί και έτοιμοι, γιατί η κοινωνία μόνο αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνει. Όμως, αν έχουμε έναν τρίτεκνο, έναν πολύτεκνο με αναπηρία, τις αλλαγές και τις μειώσεις που έχουν θεσπιστεί και επέρχονται με το πολιτικό σχέδιο, δεν υπάρχει εξαίρεση. Γιατί εδώ σας είπα, είναι η άμεση και η έμεση. Το μόνο άρθρο που μας αφορά απευθείας ως χώρο αναπηρίας είναι το άρθρο 2.15 του πολυνομοσχεδίου, το οποίο αναφέρεται στην πιλωτική εφαρμογή ενός προγράμματος στην περιφέρεια της Αττικής, όπου εισάγει ένα νέο σύστημα διαδικασίας πιστοποίησης, όχι επί της ουσίας, γιατί αυτό καθορίζεται με το νέο πίνακα και με το άλλο σύστημα το κλπ. Δηλαδή πώς υποβάλλονται οι φάκελοι, ένα ηλεκτρονικό σύστημα και την απάντηση ενός ερωτηματολογίου που έχει τη στατιστική του αξία. Τίποτε άλλο. Απευθείας λοιπόν άμεσα θέματα μειώσεων από αυτό το πολυνομοσχέδιο δεν έχουμε. Έμεσα πάρα πολλοί πολίτες, μεταξύ αυτών και εμείς, θυγόμαστε. Μάλιστα. Προγραμματίζετε κάποιες επαφές για θέματα το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Πρόεδρε? Επαφές έχουμε κάθε μέρα, αγαπητέ. Κάθε μέρα. Εμείς προχτές, για παράδειγμα, την Τετάρτη, όταν είδαμε το πολυνομοσχέδιο και είδαμε το άρθρο 2.15, επικοινωνήσαμε απευθείας με την κυρία Φωτίου και είχαμε συνάντηση μαζί της για να μας εξηγήσει ακριβώς το 2.15, προκειμένου όταν πηγαίναμε στη Βουλή και εχθές πήγαμε στη Βουλή. Εγώ έλειπα στο εξωτερικό, πήγε στη θέση μου ο γραμματέας, ο κύριος Συνδέος. Παρουσιάσαμε τη θέση μας με βάση αυτά που είχαμε ήδη ενημερωθεί, υπεύθυνα και σοβαρά. Διότι επαναλαμβάνω, ούκ εν το πολλό το εφ. Πρέπει να κρινόμαστε από τα έργα μας και από τα λόγια μας. Έτσι. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Να είσαι καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Σε ευχαριστούμε, και Πρόεδρε. Και στους συναδέλφους μου εκεί καλή δουλειά. Και πάντα στις διαθέσεις όπως το ξέρουν. Σε ευχαριστούμε, Πρόεδρε, και εσύ να είσαι έτσι όπως είσαι δυνατός. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Πρόεδρε. Ο κύριος Βαδρακαστάνης, πρέπει να πούμε φυσικά ότι είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στο αναπηρικό κίνημα. Τεράστια έχει εμπειρία. Πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο σε πανελλαδικά όργανα, από όσο ξέρω είναι και στο πανευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο. Και στο παγκόσμιο είναι και είναι δηλαδή και με την και εμπειρία που έχει, λέει ότι με αυτό το πολυνομοσχέδιο δεν θίγονται τα αναπηρικά επιδόματα. Αμέσως. Άμεσα, ναι. Άμεσα. Δηλαδή αυτό τώρα για να μην αρχίσει πάλι. Γιατί το γνωρίζετε πολύ καλά ότι συνήθως υπάρχει και μια υπερβολή, ότι είναι, κόβονται, ναι, ότι κλπ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο κύριος Βαδρακαστάνης. Το πιστεύουμε γιατί το γνωρίζει είναι, το ζήτημα. Ναι. Το γνωρίζει το θέμα. Το γνωρίζει καλύτερα από όλους. Η επαφή σας με τους φορείς, κύριε Πρόεδρε, είναι καλή η επικοινωνία που έχετε με τους φορείς στην Δράμα? Ναι, είναι πολύ καλή η επαφή μας με τους φορείς. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Συνεργασία υπάρχει και δεν έχουμε κανένα παράπονο από αυτό το κομμάτι. Ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές και τα πάμε καλά με τους φορείς. Όπως είπαμε και πριν, ο νομός μας σε επίπεδο προσβασιμότητας είναι πολύ μπροστά από άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί εμείς τυχαίνουμε και περπατάμε σε πολλούς νομούς. Αλλά εντάξει, πάντα θα χρειάζεται. Θέλει δουλειά. Έτσι, δουλειά. Θέλει δουλειά.
Να τονίσουμε φυσικά ότι μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι υπάρχουν σωματεία τυφλών, κοφαλάλων, παραπληγικών κλπ. Μπορούν και συνυπάρχουν όλοι μαζί σε ένα σωματείο, είναι διαφορετικά τα προβλήματα, Πασχάλη? Μπορούμε, Θανάση. Αυτή τη στιγμή άλλωστε έχουμε 500 μέλη από όλες τις αναπηρίες. Και γι' αυτό είναι, πιστεύω, ένα πολύ ωραίο εγχείρημα που έχει. Εγχείρημα, γιατί εγώ μπορώ και συζητάω με τον φίλο μου που έχει κινητική αναπηρία, μου μεταφέρει τα δικά του προβλήματα που αντιμετωπίζει έξω στην κοινωνία ή στη καθημερινότητά του. Αυτό εγώ συζητάω τα δικά μου και γίνεται ένα ζήμωμα. Και μπορούμε όλοι μαζί μετά να πάμε εκεί που πρέπει να πάμε για να το λύσουμε. Είναι πολύ ωραίο να μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, να συζητάμε για να λύσουμε, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Η κοινωνία, όπως είπαμε, ότι είναι κοινά είμαστε. Κάποια προβλήματα κοινά. Που είναι, έχετε. Κοινά, ναι. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι υπάρχουν ασθένειες ή προβλήματα που δημιουργούνται σε ανθρώπους όπως είναι οι παραπληγικοί, τα οποία δημιουργούν μια πολύ μεγάλη δυσκολία στην καθημερινότητά τους. Ναι. Όμως σε κάποιο βαθμό είναι κοινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα με αναπηρία. Και φυσικά οι διεκδικήσεις τους, οι οποίες πρέπει να έχουν ένα κοινό στόχο. Έτσι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με τους συλλόγους όλους της Δράμας που είμαστε συνεργαζόμαστε με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών, Παραπληγικών, Διαβητικών, όλους τους συλλόγους ως πρωτοβάθμιο σωματείο εδώ στο νομό. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Συζητάμε και άλλα προβλήματα. Ο ένας να στηρίξει όπου πονάει κάπου, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Και βλέπω και γίνονται βήματα. Αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά από εμάς τους ίδιους. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσει εμείς, αλλά να είμαστε απόνθανας. Εγώ πολλές φορές γίνομαι και σκληρός σε αυτό το κόμμα. Εγώ περπατάω. Δεν βλέπω. Πολλοί μπορεί να με παρεξηγούν. Κανένα θέμα. Τους λέω ότι πρέπει να βαδίσουμε στο φίλο μου το Μινά. Δώσ' μου, λέω, τα μάτια σου, να σου δώσω τα πόδια σου. Και βαδίζουμε μαζί στην πόλη. Τι ωραίο πράγμα που είπα. Μπορούμε και επικοινωνούμε, έτσι. Ο Μινάς είναι σε αμαξίδιο. Και βαδίζουμε μαζί, με εμπιστεύεται. Εγώ εμπιστεύομαι τα μάτια του. Και πάμε και για το καφέ και για δουλειές και στο νοσοκομείο, πάμε μαζί παντού. Έτσι. Μοιραζόμαστε, αλλά θέλει να το κερδίσουμε. Και ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα. Πρέπει να καθίσω εγώ να του δείξω, να φωνάξω, παιδιά, δέστε και εμένα. Αν κρύψω αυτό το μπαστούνι. Πολλές φορές το έλεγα, με ρώτησαν κι άλλοι συνάδελφοι. Να το δείξετε κιόλας, να το δείξετε κιόλας. Το λευκό μπαστούνι. Για να το κάνω, να το χρησιμοποιήσω εγώ το λευκό μπαστούνι. Δεν είναι μόνο μια παγκόσμια ημέρα, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια ημέρα για τον μπαστούνι. Εντάξει. Είναι και η Κυριακή του Τυφλού, να το πω. Εμείς τη γιορτάζουμε αυτή την ημέρα. Έτσι. Οι Κυριακές των Τυφλών και οι παγκόσμιες ημέρες των αναπήρων των άσπρων μπαστούνιων είναι για να συζητάμε μόνο. Να συζητάμε. Όπως μιλάμε για την ημέρα της Μπριζόλας. Εδώ είναι κάτι πολύ σοβαρό, πρέπει να πω. Γιατί υπάρχει η ημέρα της Μπριζόλας, Πρόεδρε. Έτσι υπάρχει. Το ξέρεις. Υπάρχει. Το λευκό μπαστούνι. Με ρώτησε κάποιος φίλος, λέει, το χρησιμοποιείς? Λέω, δεν το χρησιμοποιώ για τα δικά μου τα μάτια, έτσι και λέω, στα δικά μου δεν βλέπουν. Το έχω για τα δικά σου. Να μπορείς εσύ να με δεις, να προλάβουμε κάποιο κακό. Γιατί μου αρέσει, θέλω να περπατάω. Και εγώ είμαι ζωντανός πολίτης, καταναλωτής. Θέλω να γυρίσω, να μάθω, να γνωρίσω. Έτσι. Αλλά αν δεν το έχω μαζί και πάω κουτουλώντας από εδώ και από εκεί, λογικά κάποια στιγμή θα κάνουμε και καμία ζημία σε κάποιον άνθρωπο που δεν φταίει, έτσι. Και ύστερα για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Από ποιος θα μας το κάνει? Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη δομή. Εάν εγώ ως τυφλός δεν ζητήσω από τους φορείς, που δόξα τω Θεώ το βλέπω ότι ανταποκρίνονται οι φορείς του Δήμου μας, ήδη σου είπα και προηγουμένως 6 χιλιόμετρα κάναμε. Βαδίζω και βάζω το τυφλό σύστημα και περπατάω. Λογικό, τρέχω. Σας βοηθάει δηλαδή αυτό το πεζοδρόμιο, το κίτρινο? Το πλακάκι, ναι. Βέβαια βοηθάει. Ράμπες. Έκανε το σωματείο πρόταση στο Δήμο, 2 ράμπες στην πλατεία της Δράμας. Δεν είχε ράμπες από την Κόντακ μεριά και από το παλιό το Δημαρχείο. Έλεγα πάντοτε στους δημοτικούς συμβούλους, παιδιά, έβλεπα, ένιωθα, περνάμε με τον Μπούγιο στη Εθνική Αμήνης. Όλοι, παππούδες, μαμά με το καρότσι, με το παιδί. Μπαμπούμ, κολονάκια, χαμός, ένας χαμός, ρε παιδί μου. Κι όμως, είδες, τα καταφέραμε, γίνανε. Δύο ράμπες. Είναι η καθημερινότητα την οποία εσύ, Πασχάλη, πάρα πολύ έτσι παραστατικά την περιγράφεις. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το ζεις. Και προσπαθείς να περιγράψεις πόσο δύσκολη είναι η πόλη όταν δεν είναι προσβάσιμη, όταν δεν υπάρχουν αυτά που στο εξωτερικό, πρέπει να πούμε, είναι μια ρουτίνα εκατονταετίες. Έτσι. Είναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν τα ανακαλύψαν τώρα στο εξωτερικό. Εκατονταετίες υπάρχει ένα σεβασμός, ας πούμε, και στα άτομα με αναπηρία. Και μετά αναγκαστικά τη διακομωδούμε και την αναπηρία μας. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται άλλο. Το διασκεδάζουμε. Γι' αυτό και εμείς, σαν σωματείο,
Θανάση, πρέπει να κάνουμε και διάφορες δράσεις για να φέρουμε τον κόσμο και εκτός από τα μέλη μας κοντά μας, για να μας γνωρίσει. Γιατί άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Αν δεν κάνουμε εμείς οι ίδιοι μας κάτι, όπως είπε ο Πασχάλης πριν, ανέφερε ότι πηγαίνουμε στα σχολεία, έτσι από εκεί θα ξεκινήσει. Κάνουμε και κάποιες δράσεις τώρα στο σωματείο μας, θα κάνουμε εκμάθηση παραδοσιακών χορών. Που δεν θα είναι μόνο για μέλη, θα μπορούν να έρθουν και άλλοι να μάθουν. Θα τα δούμε αμέσως μετά. Θα κάνουμε χοροδία. Θα τα δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά εδώ με τους Δημήτρη και Πασχάλη Μπόσκο. Έτσι, έχω την χαρά σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ και με τον Δημήτρη τον Μπόσκο και τον Πασχάλη τον Μπόσκο, τους οποίους γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, να συζητάμε για θέματα των ατόμων με αναπηρία. Είναι ο ένας πρόεδρος και ο άλλος ταμείας του Σωματείου ΑΜΕΑ Νόμου Δράμας. Πρόεδρε, είσαι και έχεις σχέση και με το Σωματείο Δημιουργό. Είναι ένας καινούριος σύλλογος. Σύλλογος. Ναι, σύλλογος Δημιουργό και Προσφέρω Εθελοντές Βόλακα. Πριν περάσουμε όμως εκεί, επειδή πριν το διάλειμμα είχα ξεκινήσει, είπα, προανέφερα κάποιες δράσεις του σωματείου. Ναι, θα κάνουμε εκμάθηση παραδοσιακών χορών στο σωματείο για το λόγο του ότι θέλουμε να φέρουμε κόσμο κοντά μας για να μάθει, να μας γνωρίσει, να μάθει τι είναι η αναπηρία, τι είναι ο τυφλός, τι είναι ο παραπληγικός, τι είναι ο κοφός, τι είναι ο καρκινοπαθής, όλα τα μέλη που έχουμε. Θα κάνουμε ένα ακόμα τμήμα χοροδία. Έτσι, με την ευκαιρία να αναφέρω ότι πάρθηκε απόφαση, χθες είχαμε Δέλτα Σίγμα, για την κοπή της Βασιλόπιτας θα γίνει 28 Ιανουαρίου στην Εκκλησία των 12 Αποστόλων. Εκεί εννοείται είναι καλεσμένα τα μέλη και όχι μόνο, όλος ο κόσμος είναι καλεσμένος, μπορούν να έρθουν. Να το κάναμε έτσι για να εκκλησιαστούμε, να έρθουμε και πιο κοντά και στην Εκκλησία. Επίσης, επειδή αναφέραμε και πριν το διάλειμμα πάλι για τα Braille, το Σωματείο ΑΜΕΑ Νομού Δράμας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας, διοργανώνει μαθήματα Braille. Έτσι, σε συνεργασία. Γλώσσα του Braille, λοιπόν. Ναι, τη γλώσσα του Braille. Και σε αυτό συνεργαζόμαστε με το Ιδιωτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, Πράξη και Θεωρία. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Οπότε αν κάποιοι τώρα τηλεθεατές μας ακούνε και ενδιαφέρονται, θα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του σωματείου μας για περισσότερες πληροφορίες. Είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν προβλήματα όρασης που γνωρίζουν αυτή την γραφή. Στη Δράμα, ας πούμε, κύριε Πρόεδρε, που έχετε και μία γνώση. Είναι μικρό στις ηλικίες, στις πιο μεγάλες ηλικίες είναι μικρό. Τώρα τα περισσότερα παιδιά που βγαίνουν φροντίζουν να τα μαθαίνουν αυτά και είναι δηλαδή και καλό. Ξεκινάτε χορούς, ξεκινάτε χοροδία, ξεκινάτε αυτή την πρωτοβουλία για την γλώσσα που αφορά τους τυφλούς, αυτή η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Γενικά υπάρχει ένας προγραμματισμός. Υπάρχει προγραμματισμός. Κόβετε την πίτα, σας είπατε. 28 Ιανουαρίου, ναι. Κάθε Τετάρτη θα έχουμε γραφείο, θα λειτουργεί το γραφείο στο Δήμο Νευροκόπη. Λειτουργεί το γραφείο σας στον Νευροκόπη. Κάθε Τετάρτη, από τις 9 με 1. Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό, ήταν. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Να αναφέρουμε αυτό, ότι είναι το πρώτο, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, που γίνεται παράρτημα σωματείου ΑΜΕΑ σε κάποιο ακριτικό Δήμο. Είναι το πρώτο που γίνεται. Και επί ευκαιρίας ξεχάσαμε να το αναφέρουμε και στον πρόεδρο που το γνωρίζει φυσικά. Έτσι. Ήταν αυτό που μας είπε ότι μας έδωσε τα συγχαρητήρια ότι είστε οι πρώτοι που κάνετε παράρτημα σε κάποιο Δήμο. Γιατί δεν απαιτείται να υπάρχει μόνο στην πρωτεύουσα, γιατί υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν και τις κάρτες των ανθρώπων. Έτσι ακριβώς. Τις κάρτες που τις χρησιμοποιούν στις μεταφορές ή οπουδήποτε αλλού. Ισχύουν όλα αυτά, αυτές οι εκπτώσεις ή τα. Ισχύουν. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Με τα μνημόνια δηλαδή δεν κόπηκαν και όλα. Ακόμα ισχύουν. Πέστε μας τώρα και για το Σωματείο Δημιουργό και Προσφέρω. Να πάμε τώρα στο Σύλλογο Δημιουργό και Προσφέρω Εθελοντές Βόλακα, ο οποίος είναι ένας σύλλογος που δημιουργήθηκε μέσα στο 2017. Ήταν μια πρωτοβουλία του δική μου και του Πασχάλη, του Μπόσκου. Του αδερφού μου. Και παρόλα που είναι ένας καινούριος σύλλογος, μετράει αμέτρητες δράσεις. Έτσι, από πού να αρχίσουμε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε και συμμετέχουμε δύο φορές στα δύο grand opening που έγιναν στο Φαλακρό το 2016 και το 2017. Συμμετείχαμε με άλογα σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια. Μας το ζήτησε ο κύριος Πατακάκης, συμμετείχαμε.
Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό φυσικά. Δηλαδή, πρόεδρε, τώρα για να το καταλάβουμε, γιατί δεν το καταλάβαμε. Ναι. Πήγατε εσείς πάνω στο. Πήγαμε εμείς στο Φαλακρό με 6 άλογα ναι. και κάναμε δωρεάν υπασία στον κόσμο. Προσφέραμε δωρεάν υπασία. Α, εννοείται ναι. ότι ο κόσμος που ήθελε, ναι. Ναι, ναι, έτσι. Εκτός από, από τα Grand Opening που συμμετείχαμε, έχουμε, με πρωτοβουλία μας έχουμε κάνει στο ξοκλήσι της Παναγίας στο Βόλακα 40 μέτρα περίφραξη. Κάποιοι βέβαια τη φλέβασαν λίγο γιατί ήταν με απλή, με πλέγμα. Τέλος πάντων, ας βρουν χρήματα να κάνουν κάτι καλύτερο. Με δική μας πρωτοβουλία πάλι τοποθετήσαμε 5 καινούργια παγκάκια στη πλατεία, στο παρκάκι του Βόλακα. Το ίδιο και σε μια δεξαμενή έξω από το χωριό στη θέση Κουρίλνικ κάναμε την περίφραξη, η οποία κόστησε περίπου στις 2.000 ευρώ. Έτσι, αυτά όλα ήταν έργα του συλλόγου μας. Και από όσο μου είπατε, τώρα κάνετε μια προσπάθεια για να στηρίξετε ένα άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Πριν περάσουμε εκεί, θα ήθελα να πω ότι υπήρχε και ένα άλλο πρόβλημα στο Βόλακα, στο αγροτικό ιατρείο του Βόλακα και στο παιδικό σταθμό. Δεν υπήρχαν ράμπες. Με πρωτοβουλία του ταμεία του Πασχάλη του Μπόσκου, του αδερφού μου, θα μας πει αυτός πώς έγινε η διαδικασία. Ναι. Γενικά στο Δήμο Νευροκοπίου, στα περισσότερα δημόσια κτίρια και εδώ στην πόλη μας ακόμη, σε χωριά, σε αγροτικά γιατρία, σε παιδικούς σταθμούς, δεν υπήρχε πρόσβαση για τους ανθρώπους με αναπηρία. Με το σωματείο τότε έκανα έγγραφο προς το Δήμο, προς τις υπηρεσίες του Δήμου, ως δημιουργό και προσφέρω, ως μέλος του Συλλόγου Δημιουργό και Προσφέρω, από εκεί ήταν. Και με το σωματείο επίσημα καταφέραμε και έγινε η ράμπα στο αγροτικό γιατρείο του Βόλακα και στο παιδικό σταθμό. Αύριο, αν πράγματι συνεχίσουμε, είμαστε γεροί, δόξα τω Θεώ, να συνεχίσουμε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και άλλου τέτοιου είδους προβλήματα, να πιέσουμε, να ενημερώσουμε τους φορείς, ναι, να γίνουν. Είναι απαράδεκτο σήμερα το 2018 σε ένα αγροτικό γιατρείο το αυτονόητο, να μην υπάρχει πρόσβαση για τους ανθρώπους με αναπηρία. Είναι τρέλα. Αυτά είναι ελληνικά έτσι. Πραγματικά. Μόνο. Έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε στην Ασία αυτά. Ο Σύλλογος Δημιουργό και Προσφέρω ήταν μια πρόταση της Σταυρούλας της Γαζάνης, γραμματέας του Συλλόγου. Έκανε μια πρόταση τότε με τους πλημμυροπαθείς συνανθρώπους μας στην Αττική. Μαζεύτηκαν 70 κιβώτια τρόφιμα. Ήδη πρώτης ανάγκης. Πρωτοβουλία του Συλλόγου. Στη Μάντρα. Η πρωτοβουλία του Συλλόγου με πρόταση της Σταυρούλας της Γαζάνης, μπράβο της κιόλας, και αυτό λέμε και στα παιδιά. Είναι τα μέλη της διοίκησης του Συλλόγου νέα παιδιά στο χωριό και όχι μόνο. Δηλαδή και από οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα, τα άτομα με αναπηρία, στείλαν την οικονομική τους στήριξη στους ανθρώπους, την προσωπική τους βοήθεια. Στους ανθρώπους κάτω, χωρίς να το γράψετε, χωρίς να το πείτε, στείλατε 70 κούτες. 70 κούτες, όταν τα μέτρησα με Θανάση, ήταν 70 κούτες. Μαζεύτηκαν σε κοινότητα κάποιοι φίλοι, όλοι εθελοντές, γιατί είναι. Φίλοι εθελοντές κάναν τον αγώνα επάνω, με πρωτοβουλία σταλθεί, φορτωθήκαν, πήγαν στο ταχυδρομείο, πακεταρίστηκαν, να είναι καλά και τα ελληνικά ταχυδρομεία, βοήθησαν όλοι και φύγανε από το Βόλακα. Πρόεδρε, τώρα ναι. είπες για μια. Και μια αναφέρθηκαμε και πριν λίγο για το αγροτικό ιατρείο του Βόλακα. Στις 3 Ιανουαρίου τώρα το 2018 επισκεφτήκαμε το, σαν Σύλλογος Δημιουργό και Προσφέρω, το Κέντρο Υγείας κάτω Νευροκοπίου και το Διευθυντή. Με έγγραφο το οποίο, και με νόμο, στο οποίο ζητάμε την επίσκεψη γιατρού στο Βόλακα μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Το οποίο είναι νόμος. Έτσι, ο άνθρωπος, γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν έχει προσωπικό, είναι πολύ δύσκολο, αλλά και από την άλλη, δεν είναι δυνατόν ένα χωριό σαν το Βόλακα με τόσα λατομεία, σχεδόν 1.000 εργάτες κάθε μέρα να ανεβαίνουν πάνω, όλο το 24ωρο να δουλεύουν, να μην υπάρχει γιατρός. Έτσι, εγώ το θεωρώ και μία φορά τη βδομάδα πολύ λίγο. Και γι' αυτό το λόγο φυσικά. Δεν έχει αγροτικό γιατρό αυτή τη στιγμή ο Βόλακας. Δεν έχει κάθε εβδομάδα, δεν έχει κάθε μέρα. Κάθε μέρα σίγουρα δεν μπορεί να έχει, αλλά εμείς γι' αυτό το λόγο, εμείς σαν Σύλλογος Δημιουργό και Προσφέρω, είμαστε σε επαφή με τη τέταρτη υγειονομική περιφέρεια όπου ανήκει το αγροτικό ιατρείο του Βόλακα. Και με έγγραφα προς το Υπουργείο Υγείας, είμαστε σε επικοινωνία το τελευταίο διάστημα. Και πιστεύω, δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε, αλλά τουλάχιστον πιέζουμε για να κάνουμε κάτι, να κερδίσουμε κάτι παραπάνω. Αν τουλάχιστον δεν καταφέρουμε κάτι περισσότερο, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αυτό που προβλέπει ο νόμος. Γιατί έχουμε
Πήγαμε με τον νόμο. Βρήκαμε τον νόμο που λέει ότι πρέπει τα αγροτικά ιατρία να στελεχώνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένη 800 μέρα. 800 και παραπάνω κάτοικοι, έτσι, πρέπει να πούμε. Ναι, σχεδόν 1000 κάτοικοι στο Βόλακα, και οργανωμένη και δυναμική κοινωνία. Ναι. Πρόεδρε, κάτι που μία προσπάθεια που κάνετε για την στήριξη κάποιου, ναι, κάποια συμπολίτη σας. Έχουμε ένα μέλος του σωματείου η οποία έχει ακροτηριασμένο χέρι και πόδι. Και άλλα προβλήματα υγείας βέβαια δημιουργήθηκαν από εκεί και πέρα, που υπάρχει, κάναμε κάποιες ενέργειες, κάποια ομάδα εδώ και εμείς λίγο βοηθήσαμε και πήραμε το πόδι, δεν υπήρχε δυνατότητα, ένα πρόχειρο για την ώρα δηλαδή το πρόχειρο, και τώρα το χέρι είναι ένα, θέλει μειοηλεκτρικό χέρι, το οποίο κοστίζει 21.500 ευρώ. Έτσι, αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν από την οικογένεια. Εμείς σαν σύλλογος δημιουργώ και προσφέρω, επειδή δεν ανάφερα, υπάρχει και κοινωνική δράση σε αυτό το σύλλογο, ανάλαβαμε να κάνουμε μια μουσικοχορευτική βραδιά στην αίθουσα εκδηλώσεων όπερα. Ο άνθρωπος, ο διοκτήτης, μας διαθέτει το μαγαζί δωρεάν. Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε. Και όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για να βοηθήσουμε θα να πάρουμε το μέλος. Θα αποφασίσετε πότε θα γίνει λογικά. Η ημερομηνία έχει κλειστεί, είναι 17 Μαρτίου. 17 Μαρτίου λοιπόν, και το ανακοινώνεται από σήμερα. Να σας ευχαριστήσω. Ανακοινώνουμε από σήμερα. Και λίγο, Θανάση, πριν τελειώσω να πω ότι εκτός αυτού είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε στο όνομά μας ότι υπάρχει και ένας αθλητικός σύλλογος για άτομα με αναπηρία. Και το λέω αυτό γιατί τυχαίνει να είμαι μέλος και εγώ και ο Πασχάλης. Και εγώ τουλάχιστον τα 2,5 χρόνια που είμαι εκεί, μόνο ευχάριστα πράγματα και καλά έχω δει από αυτό. Πώς το σύλλογο. Πώς λέγεται ο σύλλογος? Είναι ο σύλλογος Αγωνιστές Δράμας. Ο γνωστός σύλλογος. Γι' αυτό παροτρύνω τα μέλη, που τα άτομα με αναπηρία, να έρθουν κοντά σε αυτό το σύλλογο. Μόνο κερδισμένοι θα βγουν, γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά από τον Ανέστη και από την Άντια. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Πολύ ωραία ανάλυση και συζήτηση και τον πρόεδρο του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Δράμας, Δημήτρη Μπόσκο, και τον Πασχάλη τον Πόσκο, που είναι ταμεία στο Σωματείο ΑΜΕΑ Νομού Δράμας. Να πούμε φυσικά ότι ο Πασχάλης είναι και τοπικός σύμβουλος στην τοπική κοινότητα του Βόλακα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ήταν οι παρεμβάσεις από το Star Βόρειο Ελλάδος. Δευτέρα στις 3 τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά κι εσείς, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Γεια σας.